Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε με Τρόικα. Σήμερα 5η, 8 Φεβρουαρίου. 8 Φεβρουαρίου σήμερα πέφτει τσίκνο 5η, νωρίς, λόγω του ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες για το Πάσχα φέτος και την Ανάσταση. Ο Σωτήρης Καλάκης με κοιτάει και μου λέει ότι Ανάσταση πέφτει πιο μετά, στις 6 Μαΐου. Δεν ξέρω τι εννοεί. Πάσχα φέτος έχουμε 8 Απριλίου, συνάδελφε. Αυτά τα 6 Μαΐου και τα λοιπά που λες εσύ, να είχαμε να λέγαμε. Και πέρυσι 6 Μαΐου είχαμε, λέει. Τι, Πάσχα. Κύπελο. Πέρυσι 6 Μαΐου το κύπελο. Πω, πω. Τι συμπτώσεις. Και φέτος είναι 12 Μαΐου τελικός. Όπως στη Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Με τη μεγάλη ομάδα του Σαμπάγκεβιτς. Ο Μαδάρα. Για πες αντικάτα τελικού. Κόβιτς. Βενετίδης. Δεν τον έχεις πουλήσει. Όχι, μετά τον πουλήσεις. Ναι. Μπορμπόκης Πεχτάρα. Αμπονσάου Ντέζε. Τείχος. Κατσιαμπής. Τρία στόπερ έπαιζες. Ο Κατσιαμπής στα χάφ έπαιζε. Τον τελικό. Πώς κάνεις λάθος. Μισό λεπτό το σχήμα πες μας. Πέντε στην άμυνα, τέσσερις. Τέσσερις και μπροστά ο Κατσιαμπής με τον Εγκομίτη. 4-4-2. Γεωργιάδης. Ο Κάς. Και μπροστά. Ο Ναλιτζής που ήταν. Αλλαγή που και ο Ναλιτζής. Στο Βου ημιχρόνιο. 5-10 λεπτά πριν βάλει τον γκολ. Ο Ναλιτζής. Ο πρώτος σκόρερ. Μπήκε αλλαγή. Άσε μαζί στην Μπάγκεβιτς. Είναι την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα. 12 ημέρα πέρυσι ο τελικός. Φέτος που δεν θα έχεις Ολυμπιακό, τι θα κάνεις. Πέρυσι δεν είχες τελικό πέρυσι. Είχε τετράδο Ολυμπιακό. Είχε. Ναι, δεν ήταν με σένα. Γιατί θα είσαι. Πάγωσε. Πάγωσε ο συνάδελφος στο κρίσιμο σημερινό και πολύ επίκαιρο ερώτημα. Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί. Παίξε μπάλα, ρε φίλε. Παίξε μπάλα. Παίζει μια πολύ καλή ομάδα. Ακόμα και στην Τούμπα το πρώτο παιχνίδι ήταν μια χαρά ο τρόμος του. Σου έκανε 14 τελικές, 11 πόσο έκανε. Μα. Άρα παίξε μπάλα. Βέβαια εντός έδρας μπορεί να είναι πιο εύκολη λία αυτή. Γιατί είναι συνηθισμένοι να μένουν πίσω και να χτυπάνε στην κόντρα. Σήμερα το να μείνει πίσω ατρόμητος είναι, ξέρω, λίγο δύσκολο. Αλλά αγωνίσου. Θα βάλει τον Αζεβέδο. Θα βάλει τον Γκάνιας. Λιμιό. Κουλούρι. Θα κάνει μερικές αλλαγές. Τι να κάνουμε. Έφταγε μισή το γεγονός της ημέρας για το ποδοσφαιρικό κύπελο. Είμαστε στον αποέχο των χθεσινών αγώνων, όπου προκρίθηκαν στην τετράδα του κυπέλου η ΑΕΛ. Η Λάρισα, παρότι έχασε την κανονική διάρκεια από τον Μπάζ Γιάννα με 2-1 και πήγαν στην παράταση, η ΑΕΛ τα κατάφερε και προκρίθηκε. Δεν έχω λεφτά να τα παίξω, ρε Δημήτρη. Για τα Γιάννη, τι σου λέγα. Ναι, όλοι το πιστεύαμε. Ότι θα τα καταφέρουν και θα κερδίσουν, αλλά δεν το παίξαμε. Και το over ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Αυτό το παιχνίδι ήταν σχεδόν βέβαιο. Σε ευχαριστώ ρε φίλε που το βάζεις εκεί. Μπράβο. Η Ένωση, η ΑΕΚ, κέρδισε τον Ολυμπιακό για άλλη μια φορά φέτος, για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά υπάρχει μια πελατειακή σχέση και είναι αλήθεια και είναι επιτυχία της ΑΕΚ το συγκεκριμένο γεγονός. Πώς έχει 4 νίκες σε 2 χρόνια. Στα τελευταία 10 παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει μία νίκη. Με την ΑΕΚ. Με την Ένωση. Το θέμα είναι να φτιάξει κάτι, να δημιουργήσει η ΑΕΚ και με άλλους αντιπάλους μεγάλους, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό. Ναι, θα περιμένει. Σαφώς. Και πέρασε και ο Πανιώνιος. Επικράτησε της Λαμίας. 1-4 τελικά. Μπήκε το πρώτο γκολ και μετά. Το πρώτο ημίχρονο είδες αυτό. Άνοιξε, καθάρισε. Και... πώς έβαλε τον Τουρμισάη πέρα από το πρώτο, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Δεν... το 0-1 τον Τουρμισάη και δεν το πανηγύρισε, το που λένε του Τσαλτίβη, του Χρύσανθου. Και ο Λάζαρος το πανηγύρισε, ο Χριστοδουλόπουλος. Πολλά και διάφορα λέγονται. Ο Λάζαρος δεν το πανηγύρισε. Κάτσε, μύθη. Περίμενε. Ο Λάζαρος δεν το πανηγύρισε. Τον γκολ του 1-0. Ναι, μπράβο, σαν τελείωσε η παμπά, έχεις δίκιο. Ναι, μπράβο, εντάξει, ναι. Κάποιοι λένε ότι σεβάστηκε την ομάδα της καρδιάς του.
Έτσι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι το θεωρείς αυτονόητο. Φόλο Ολυμπιακός. Κάποια... Παίκτης που ήταν καθαρά για λάθος επιλογή στην καριέρα του εκείνη τη στιγμή που πήγε στο Παναθηναϊκό. Υποφέρει. Λάθος επιλογή ήταν. Ναι, ναι. Για να βελτιωθεί. Φάτσα, μούτρα και όλα. Σιδέρης. Παίκτης για Ολυμπιακό. Καθαρά για Ολυμπιακό. Μπορεί να το θεωρήσει αυτονόητο, μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ένα γκολ σαν να βάζει τον Απόλλωνα, ξέρω εγώ, σαν να βάζει την. Προσβάλλει τι ομάδε τώρα. Προσπαθώ να εξηγήσω το γεγονό ότι ένα γήπεδο καίγεται με 40.000 κόσμου και αυτό είναι. Αφού είναι φόλο Ολυμπιακό. Και σε εσά που έπαιζε. Έβλεπε τα μάτια εδώ πέρα στο κέντρο με το. Είναι μία εκδοχή αυτή. Γνωστό είναι αυτό. Αυτή είναι μία εκδοχή. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλε εκδοχέ. Θα μα πούν φίλοι αξίδε που ακούν την εκπομπή τι ακριβώ ισχύει και πόσο ο Λάζαρο έμεινε τόσο ψύχρεμο στη φάση του 1-0 που είναι και καθοριστική. Για την εξέλιξη του... Και ο Παναγιώτης δεν πανηγύρισε. Παναγιώτης. Ταξιδάκος, δεν πανηγύρισε. Γιατί να πανηγυρίσει και για να πάει στην μπάλα να πας... Καλά, ναι, θα μπορούσε να κάνει κάτι, μα μου το παιδί δεν. Εντάξει. Ναι. Ο Ντουρμισάη έβαλε δύο, μας ενημερώνει φίλος. Δύο, ωραία, ο Φιωρίν. Δύο, το που λένε του Χρύσανθου. Αχ, εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο από αυτό. Από το Λαμία Πανιώνιος. Καλημέρα σας, 887, την καλημέρα μας. Ο πρώτος όλος που στέλνει μήνυμα. Αν επαναληφθεί ο περσινός τελικός, προτείνω στη μέση της θρυλικής πεζογέφυρας να βάλουμε τον φύλαξ για να έχει και μια κόκκινη εσάνς ο τελικός. Ποιος άλλος, ο Θεούλης 887, ο Αριανός, μας ξεπαρθενιάζει εσεμεσικά και σήμερα φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλα μηνύματα, αν τον εμπνέουμε. Είμαστε ικανοί να ξαναγίνει ο τελικός, να ξαναγίνει στο Βόλο και να είναι η πεζογέφυρα πάλι αφύλακτη. Υπάρχει η αίσθηση, και Δευτέρα δεν είναι η κλήρωση. Ναι. Δευτέρα 11 η ώρα. Κακό για την εκπομπή αυτή. Ξέρω. Κακό για την εκπομπή αυτό. Ναι, γιατί έχει ο ΠΑΟΚ καλή κλήρωση. Α, γιατί είναι. Όχι. Δηλαδή, δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Παίζει το βράδυ Δευτέρα, οπότε εντάξει, οκ. Okay. Γιατί σε κόβει από εκπομπή τώρα. Δευτέρα είναι φουλ αγωνιστική. Καλό ήταν να γίνει, ας πούμε, Τρίτη. Τέλος πάντων. Υπάρχει αίσθηση ότι φέτος θα βρεθούν, αν περάσει απόψε ο ΠΑΟΚ, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ και Πανιώνιος με Λάρισα. Για να αποφευθούν τα περσινά έκτροπα και οι ασχημονίες που είδαμε. Οι ασχήμιες. Καλά, είναι κλειδωτή, εντάξει, είναι σαφώ. Καλύτερα. Σαφώς. Καλά, ας περάσει πρώτο ΠΑΟΚ και βλέπουμε. Ας περάσει πρώτο ΠΑΟΚ. 7.30 ώρα σήμερα, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό. Η τότε με πώ έλυσε χθε, ξέρουμε. Την άφησε στο 2-0 ημίχρονο. Κέρδισε, προκρίθηκε. Newport County. Με Έλληνα στόπερε Δημητρίου. Τον έχω κάπου γραμμένο. Μίκη Δημητρίου. Newport County. Και με πολύ καλή παρουσία του κόσμου τη στο Wembley. Το άφησα στο 2-0. Αυτό άτυχε η Newport County. Με αυτόν τον γκολ προηγήθηκε τότε. Εντάξει. Λέω τώρα να σε παίξει Newport County. Το Wembley είναι χάος. Είδα το πρώτο μάτσο στο δικό του, το 1-1, που ήταν άτυχη η Newport County εκεί. Ισοφαρίζει τότε στο 82. Έχει χάσει ευκαιρία νωρίτερα η Newport County. Και λέω, σαν να πηγαίνει τώρα να είσαι, ας πούμε, παίκτη του Μακεδονικού και να πηγαίνει να παίξει κύπελο πρόκριση. Μέσα στο ΟΑΚΑ. Οι αποστάσεις είναι σωτηρή, μακάβριο. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνανε πλάγια, το αριστερό του Μπάκη έχει πολύ δυνατό πλάγιο και η μπάλα με το ζόρι έφτανε στην περιοχή. Καμιά σχέση τώρα το γήπεδο της Newport County που είναι πιστεύω τα πιο μικρά όρια ποδοσφαιρικά με το Wembley που το βλέπεις και δηλαδή που κουράζομαι. Δεν μπορεί να κάνεις μπαλιά να φτάσει μπάλα από την περιοχή του goalkeeper στη σέντρα, ας πούμε. Αλλά ωραίο και ωραία εμφάνιση, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και κόσμος, αυτά ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Στο ημίχρονο το άφησα. Πολύ ωραίο σύνθημα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού μέσα στα πλαίσια του Fair Play χθες το βράδυ στο Ρέντι. Πέρα από το ότι η ομάδα Μοντελό την κάνατε, okay, αυτό προφανώς απευθύνεται στη διοίκηση. Αν και ο Μαρινάκης λέει ότι μάλλον δεν ήταν οπαδός του Ολυμπιακού, είχε σχέση με το συλλαλητήριο. Χθες το βράδυ ακούστηκε και το θρύλε για θυμίσου τα πέτρινά σου χρόνια. Πρωταθλητή σε κάναμε με πέτρες και καδρόνια. Άλλη μια φορά σε παρακαλώ πολύ, αυτό με το εμπέδο σε έχασε. Θρύλε, για θυμίσου τα πέτρινά σου χρόνια. Πρωταθλητή σε κάναμε με πέτρες και καδρόνια. Καδρόνια. Ωραίο. Ωραίο. Είναι μέσα στα πλαίσια. Κάποιο άλλο σύνθημα, γιατί εντοπίζω κάτι εκεί πέρα με ένα με ομάδα Μοντέλο. Τι είπαμε, ρε. Το είπε αυτό. Πού αλλού είσαι, έχει φύγει. Μπήκε και ξαναήρθε. Τώρα με τα καδρόνια δεν είπε. Είπα για νωρίτερα, ρε. Α, φαίνεται εδώ. Ομάδα Μοντέλο την κάνατε. Όταν μιλούσα, μάλιστα. Μάλιστα, αυτά. Κορνέ δεν είχε. Κορνέ δεν είχε. Όχι. Τα παραδοσιακά κορνέ. Στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι. Μάλιστα. Σωστό, ας το Φορτούνης. Ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Άστο. Ποιος? Άστο. Έτσι έχει πει ο Καραμπαπάς. Σιπές ότι δεν είναι. Τελευταία του καλή εμφάνιση ποια είναι? Η Βουτιά με την Ξάνθη. Όχι. Άστο. Να χτύπησε εκεί πέρα. Άστο. Εσχρό.
προφανώς είναι στους 2-3 πιο στάσιμους, ειδικά αυτός για εκεί που πήγαινε είναι ο πιο στάσιμος Έλληνας. Το έχω κουραστεί να το λέω προκλητικά, δηλαδή φτύνουνε. Εσύ κάτι κάνουν όλοι. Όλοι κάτι κάνουνε. Χθες βλέπω, ας πούμε, ο Κούτρης τρέχει από εδώ, από εκεί, χώνεται. Ο Ταχτσίδης, όλοι. Ρεσί Φορτούνη, λίγο τσίπα. Η τελευταία του εμφάνιση είναι άξια αναφοράς και τέλος πάντων αξιόλογη να την αναφέρει κανείς, μέσα στο Λονδίνο το 2-3. Με την Arsenal. Φορτούνη, σε παρακαλώ πολύ. Μηνύματα που έζησαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έχετε διαλύσει την ομάδα και φημώνετε τον κόσμο του Ολυμπιακού σβήντα στα σχόλια. Γι' αυτό εδώ και 5 χρόνια δεν έρχονται στο γήπεδο οι υγιείς Ολυμπιακοί. Όχι στο Ρέντι, αλλά στα γραφεία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Μαρινάκη, ξύπνα και φτιάξει ομάδα. Πονάνε τα μάτια μας τα τελευταία 2 χρόνια. Η ΑΕΚ σου δείχνει ότι χωρίς πολλά λεφτά πήρε αρκετούς καλούς παίχτες και σήμερα εκατομμύρια φέρνεις τελειωμένους. Βγάλε τις φανέλες και δρόμο. Φτιάξτε ομάδα. Τέλος τα ψέματα. Τελικά το πρόβλημα ήταν ο Λεμονής. Ερωτά, ήταν ο Λεμονής, ναι. Γεια σου, Μαρινάκη. Πάλι ό,τι τις ομάδες έφτιαξες. Περίμενε τα διαρκές του χρόνου. Πήραμε ό,τι μας άξιζε. Δεν είναι ομάδα αυτή, είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός τελευταίων ετών. Και τα μηνύματα που αφορούν τους admin στην ΠΑΕ που σβήνουν τα μηνύματα. Ρε, πάτε καλά. Αφήστε τον κόσμο να μιλήσει. Control Alt Delete για να σας βοηθήσουμε με τις διαγραφές. Δεν μας κάνετε και εμάς διαχειριστές. Σβήστε και άλλα σχόλια τραγική. Γεια σας, είμαι φοιτητής και θέλω ένα χαρτζιλίκι για το κάρτι της μου. Πού μπορώ να κάνω αίτηση για να με πληρώνουν να διαγράφω σχόλια? Υπάρχει τρόπος να τα σβήνεις όλα μαζί ή ένα-ένα? Σε παρακαλώ, απάντησέ μου. Σβήσε αυτό το σχόλιο γρήγορα, αλλιώς δεν έχει λεφτά. Μάλιστα. Μάλιστα. Μηνύματα τα οποία έπαιξαν στα social του Ολυμπιακού, τα οποία σβήστηκαν γρήγορα. Καλά με το Λεμονί, είναι εγκληματική επιλογή, έτσι. Το λέγαμε τότε, δεν υπάρχει αυτό. Είναι εγκληματική. Δεν πιστεύει στον ρόλο του προπονητή. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν πιστεύει ότι ο προπονητής κάνει δουλειά. Φέρνει τώρα έναν άνθρωπο, ρε Δημήτρη. Γύρω-γύρω, ναι. Δεν παίζει ο προπονητής. Σωστό, πάρα. Ναι. Εντάξει. Τι, ποιος ο λόγος να φέρεις να διώξεις τον Έλληνα που ξέρει όλο το ποδόσφαιρό μας απ' έξω και ανακατοτά. Τον Έλληνα που κάνει σερή. Και που έχει, σε πήρε μείον 6 και σε πήγε συν 1 και να φέρει έναν. Εγώ σου λέω ότι είναι αυτός είναι ο Θεός. Της παγκόσμιας προπονητικής. Είναι θεός αυτός, δεν υπάρχει. Κορυφαίος. Να προσγειωθεί Γενάρη στον πλανήτη Ελλάδα. Που δεν έχει ιδέα, δεν ξέρει. Τίποτα. Ιδέα. Ιδέα ο άνθρωπος. Πραγματικά. Πες ότι είναι, φέρνεις σε όποιον θέλεις. Μπορεί και να αποδειχθεί έτσι. Τον Αντσελότη. Αν αντέξει κανένα χρόνο. Βρε, ναι. Γιατί? Ναι. Αλλά τώρα άμεσα είναι ύποπτο. Είναι ύποπτη η επιλογή, Δημήτρη. Τι είναι ύποπτη, ύποπτη. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω δεν τι. Τον ενδιαφέρει ο προπονητής. Έως και ύποπτη επιλογή. Ύποπτη. Δεν κατάλαβα. Γενάρη, ποιος να έρθει να κάνει τι στην Ελλάδα? Τον έβαλε ο Σαβίδης. Πες ότι ήρθαν Τσελότη. Όχι, βέβαια. Ναι. Ποιος μπλέκει το Σαβίδη και τον Μαβίδη τώρα, τι είναι αυτά? Κάπου θα φύγει ο Σαβίδης, δεν μπορεί. Απίστευτη, κάπου, απίστευτη θα... τσιγκρίνη χιβράνιες. Απίστευτη. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχουν να κάνουν τελευταία από το κάναν λάθος οι δυο τους. Απίστευτο. Απίστευτο. Για Όγνιε Βράνιες είπε κάτι πολύ καλό με το μαλλί αυτό που έχει κάνει το πλατινέο φίλος μας ο Δημήτρης ο Λίντς, ο ψηλός. Τι νούμερο βαφή. Depeche Mode. Depeche Mode τα 3 πρώτα χρόνια που βγαίνανε με το μαλλί αυτό το πλατίνα. Τι έχω από αυτό τίποτα σημειωμένο το μάτς, τι να κολοκύθια έχω. Το είδες φαντάζομαι, το έβλεπες. Βεβαίως. Το είδες ή όχι, ναι, κι εγώ. Μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526. Η χρέωση 1,24 του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Πρώτη ώρα με Car Control, το οκταίο στο 10200, τηλεφωνείτε και κλείνετε ραντεβού για τον έλεγχο του οχήματός σας και σήμερα και αύριο 8 με 8, το Σάββατο 8 με 4. Είναι στην προέκταση στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύοσμο. 10-200 τηλεφωνείτε. Και Ρεγκίνα, ήδη αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά ήδη, τα κορυφαία στο χώρο τα βρίσκεις σε επιλεγμένα καταστήματα. Ρεγκίναμπάνιο.gr για τον κατάλογο. Στο ρώτησα. Ποιο? Το Car Control. Ναι. Τι μου θυμίζει. Το logo όπως το βλέπω. Και Car Control και το σήμα ακριβώς. Διαφήμιση σε ομάδα, Super League. Το είπα, το κοπεί, νομίζω. Νομίζω. Δεν τη θυμάμαι όμως. Πας Γιάννηνα. Πας Γιάννηνα, car.gr. Ναι. Και από πάνω έχει Βίκος Κόλλα. Το και μεσάς, το φόρουσα να προφέρεις. Δες το. Νομίζω ότι μου έχεις μπροστά το μου. Το είδα. Ότι έχεις Πας Γιάννηνα τη φανέλα. Και εκείνη την στιγμή το θυμήθηκα, ναι. Όπως προείπα, ο 887 επιστρέφει και θα επιστρέψει και με άλλα μηνύματα γερός να είναι ο άνθρωπος.
Δημήτρη, είπες αν περάσει ο ΠΑΟΚ. Φυσικά. Τι, έχει και έπαθλα στα φιλικά πλέον, αναρωτιέται. 8-8-7. Είσαι άσχετος. Βοήθησε με λιγάκι. Ο Άρης στο μπάσκετ κυνηγάει κάποιο ρεκόρ. Έχει 9 συνεχόμενες ήττες. Ναι, είναι κάποιο είδους ρεκόρ, πάει να σπάσει κάποιο. Δεν ξέρω, ρε, τι να σου πω. Ή ο προσωπικό, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ως coach. Θα μας πει λίγο ο συνάδελφος τι σημαίνει αυτή η τελευταία θέση κτλ. Εντάξει. Είναι μια ήττα συνεχόμενη. Περιττό να σου πω ότι 3-4 παοκτσίδες υπολογίζανε πώς μπορεί να πέσει ο Άρης στο μπάσκετ. Αν θες, σου λέω με ονόματα ποιοι είναι. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Ο ένας έκανε και πρόσφατα επέμβαση. Στην... Να πέσει ο Άρης στο στο να υποβιβαστεί. Όπα. Που λένε, καλημέρα. Χρήσανθε. Όχι. Τώρα που βγήκε τελευταίο σε αυτή την διοργάνωση, πέφτει. Όχι. Απλά βγήκε στη θέση που βγαίνει τόσα χρόνια. Πέφτει, δεν πέφτει. Δεν πέφτει, ε. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι πέφτει και εκεί αυτό. Σωτηρή, gentleman, κάνει και. Τόση ώρα δεν παρουσιάζεται. Δεν πέφτει ο Άρης, διαψεύεται το σενάριο ότι υποβιβάζεται επειδή βγήκε τελευταίο στην Ευρώπη. Φαντάζεσαι, για τους κακοπροαίρετους. Φαντάζεσαι να ισχύει αυτό. Ωε, φίλε. Πού να πάει, ρε. Και του λέω του παοξίδες, εσείς καλά, δεν λέτε ευχαριστώ που δεν σας έριξε τότε. Λέει, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Όχι, λέει, δεν έχω. Δεν λέω ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Σήμερα Τσίκνο Πέμπτη. Έφυγες χθες, ε. Έχασες την Τσίκνο Τετάρτη που γιορτάσαμε. Τι κάνω. Έχασες. Άμα φεύγεις νωρίς. Τι νωρίς, δεξιά, τι ώρα έφυγα. Από εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν η ώρα 1:20. Εντάξει, μία παρά τέταρτο γιορτάσαμε Τσίκνο Τετάρτη. Α, τι φέραν σουβλάκια, τι. Από πού. Δεν μπορείς να φανταστείς. Από πού. Γιατί σήμερα γίνεται μαμουνιά, ε. Πάνε, έμαθα. Μαμουνιά κάνω. Πήγαινε και εσύ. Από δίπλα. Πήγαινε και εσύ. Τι απάω, τι είμαι, ρε φίλε. Ζητιάνος, επέτης, ήρθα. Εντάξει, είσαι μέλος του. Του ομίλου. Του κονσόρτσιουμ. Ναι, του κονσόρτσιουμ που όμως την κάνει αλλού. Πάμε. Συγγνώμη, ο Σαββίδης, ο Γιώργος αφήνει μουσάκι και μουστάκι κοντονής. Εντελώς τελείως κοντονής. Εντελώς τελείως κοντονής. Το μουσάκι και αυτά έτσι. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Αθάνατη. Μήνυμα για τα θέματα της θύρας 7 είναι σαν σήμερα η βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, ο φίλος γράφει εδώ: μακάρι να στραβώσει και στο Περιστέρι την Κυριακή ώστε να τελειώνουμε με αυτούς. Γράφει για το δρόμο Ολυμπιακός. Διπλό. Ακόμη φοβάται αυτό τον Ολυμπιακό. Εννοείται. Φοβάται. Εννοείται, βέβαια. Σαφώς. 10:30. Ένα πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Τρόικα. Εδώ είμαστε 11:20. Σήμερα 5η, 8 Φεβρουαρίου. Μηνύματα δικά σας γράφετε FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 5:45:26. Κάποια πρώτα μηνύματα. Μάριε, για να έχετε πιο πολύ χρόνο αύριο, γράφει ο 212. Δεν μας λες από σήμερα τις σημειώσεις σου για τα Τρόντος ΠΑΟΚ, όπως ότι το σημεάκι του κόρνερ χαμογέλασε στο μάτος. Μάριε, καταγγελία ρε φίλε, τι γίνεται. Θα υπάρχει, λες, τις σημειώσεις σου αύριο ότι το σημειάκι του κόρνερ χαμογέλασε στο μάτος. Λέει, πες το από σήμερα να μην χάσουμε χρόνο αύριο. Είναι από αυτά τα ωραία που λες, ε. Ναι. Λοιπόν, κάτσε, γιατί εγώ κάτι έχω σημειωμένο εδώ πέρα. Περίμενε, μωρέ. Πες το από τώρα. Ναι. Όχι για το. Ποιος το λέει, ο 2-12, από ποιο ώρα αύριο. Δεν μας λέει. Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα διαγωνισμό δεν έχουμε, έτσι, Δημήτρη. Δίνουμε για πάω κλάρι σε κάτι τίποτα. Τέλος. αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις διπλές για την παράσταση Αφέντης και Δούλος με Δημήτρη Λιγνάδη και Γιώργο Νανούρη, παραστασάρα. Η πρεμιέρα είναι αύριο Παρασκευή. Εμείς θα δίνουμε για την παράσταση του Σαββάτου 7 το απόγευμα και ίσως και για κάποιο live. Λοιπόν, Δημήτρη, το μάτσες το βλέπεις την ΑΕΚ, έτσι. Να διαβάσω το άλλο μήνυμα, να μην το αφήνουμε. Α, διάβασα, πάμε. Ο 789 δεν πρόκειται να υποβιβαστεί ο Άρης. Εν ανάγκη υπάρχει το Βαθύλαγκος BC. Βαθύλαγκος BC. Να δώσει κανένα αφημί. Ναι. Το πρωτάθλημα θα κριθεί στο Περιστέρι. Άντα τρομητάρα Ρωμανίστα. Γεια σου, Ρωμανίστα. Γεια σου, Ρωμανίστα που λένε. Πιστό ακροατή. Μια και στο Περιστέρι θα πάνε όλοι. Από αρχή κάνει ο Ολυμπιακός, μετά πάει η ΑΕΚ και αργότερα ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ πάει και στο κύπελο σήμερα. Δυσκόλα τα πράγματα. Ήρωα, Ρωμανίστα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις για εμάς. Πες για το Ολυμπιακό, σ' άκουτα με το γεγονός της χθεσινής ημέρας. Λοιπόν, το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λοιπόν, έρχεται η στιγμή να δείξει ο διαιτητής καθυστερήσεις. Εσύ τι χρόνο πιστεύεις ότι θα δείξει. Στο δεύτερο ημίχρονο, ε. Ναι.
Στο Έθιμνο... Είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, είναι κύπελο, έχει γίνει ρημαδιό, γίνεται ρημαδιό. Τι έχει γίνει ρημαδιό, δηλαδή. Τι λες να δείξει. Είχε τι... καμιά κάποια επεισόδια. Τι χρόνο θα έδειχνες εσύ. Ρε φίλε, δεν είναι. Δίνω με μεγάλη σημασία. Έχει σημασία, Δημήτρη. Είναι ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι παράδοση. Καλά, ναι. Είναι το τι έγινε στο γήπεδο. Βρε, ναι, ωραία. Δεν είναι τι ήθιστε και τι θέλω. Ωραία. Τι χρόνο θα έδινε εσύ. 3-4, τι να δώσει. Ναι. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι. Δίνει 3. Έδωσε 3. Δίνει 3. Έτσι. Κράτησε 4,5-5. Έχουν γίνει 5 αλλαγές. Η μία είναι στο, γιατί, η μία είναι στο πρώτο, έτσι. Ναι, η του Λάζαρου είναι στο πρώτο. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, εσύ δίνει, δηλαδή. Δημιουργείς την πίεση. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει στα 3 αυτά που δείχνεις πρώτη ευκαιρία? Πρώτη ευκαιρία θα γίνει. Μένει κάτω, είσαι πολύ άρρωστος, ρε φίλε. Μένει κάτω ο Μπάρκας. Είσαι πολύ άρρωστος. Μένει κάτω ο Μπάρκας μια μισή μέρα. Η Μπούντου έτσι μου αρέσει. Ενώ αλλιώς είναι. Και η Αναστασία λίγο τέτοιο. Ντυμένη. Λέγε, μην παρασύρεσαι. Με αποσυντώνησαν τώρα. Λέγε μου τώρα. Αν έβγαζε και το τίσερ θα ήταν πιο τέτοιο. Τέλος πάντων. Παιδιά, κορίτσια, είστε άψογες. Μπράβο. Πάντε πάνω στο Σωτήρι και κάντε χνέρια. Παίξτε με το Σωτήρι. Ρε εσύ, πρώτη ευκαιρία μένει κάτω ο Μπάρκας μια μισή μέρα. Το κράτησε. Και το κρατάς μετά, πάει, αποσυντονίζεται, έχει παγώσει, έχει κάνει. Και τι να κάνει, να πάρει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει, να χαρίσει. Όχι, δίνεις 4 λεπτά το λιγότερο. Δίνεις 4 λεπτά. Ο Μπάρκας έπεσε αφού έδωσε τα λεπτά. Τι μας λες τώρα. Ναι. Αυτό σου λέω. Μετά από 28 δευτερόλεπτα πέφτει. Ναι, και θα κρατάει 5 τελικά. Πρέπει να άφηγαν εκεί 2 λεπτά. Κράτησε 5. Δεν κράτησε 5. Πόσο κράτησε, 4,5-5. Σφύριξε το 4 και 2, 4 και 3. Άντε. Τι μου δίνεις 3. Ξέρεις τι θα γίνει. Έχει σημασία. Τι θα γίνει, ξέρει, θα χάσει το χρόνο του. Τι θα γίνει. Έχει σημασία. Είναι ελληνικό ποδόσφαιρο. Γίνεται χαμός. Σημασία έχει μόνο το δικό σου άρρωστο μυαλό. Ο χρόνος είναι, πανβρώμικος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Μήνυμα Θωμά Στόν, τον Ηρακλειδέα, ο οποίος λέει. Για τον Ουάσιγκτον που ήρθε και είναι. Ναι. Στυλάκι. Θα βγει ο Άρης. Θα βγει ο Άρης είσαι να πει το ρεκόρ του Άρη. Αν δεν τον κλείσει ο Χρύσανθος, τα λάβαρα στο παλέ, αράχνες θα πιάσουν. Σαν τα λάβαρα στο κατσάνιο. Ένα πράγμα. Για παρ' το. Σαν τα, στο παλέ. Σαν τα λάβαρα στο κατσάνιο ένα πράγμα. Αραχνιάσαν λέγει. Λαμόγιο καραφλέ τον μπούλα από την ΚΑΕ. Όχι, είναι με πει σχέτο. Από την ΚΑΕ. Για ποιον αναφέρεται. Ένα πάνω στο πέταλο του Αλεξανδρίου. Κόκκινα γράμματα, η ΚΑΕ κίτρινα γράμματα. Λαμόγιο φαλακρέ. Το πανό το λέει αυτό. Καραφλέ. Καραφλέ. Το πανό το λέει αυτό. Μην το πέτσε προσωπικά. Μην γίνει παρεξήγηση. Δεν είσαι στην ΚΑΕ. Καλά, ναι. Ο Γιαννάκης έχει μαλλιά. Ο Βασιλόπουλος που είχε καράφλα έφυγε. Ναι. Πήγε σε μια άλλη ομάδα. Μήπως είναι κάτι προφανώς διοικητικό, ρε Δημήτρη. Δεν νομίζω να είναι για παίκτη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος. Ποιοι εμπλέκονται στη διοίκηση και έχουν καράφλα. Και τι ακριβώς. Αυτά λειτουργεί. Ατρόμητος ΠΑΟΚ σήμερα. Ισάτοπο αναπαγωγή. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Έχεις κάποια φωνή, άλλο επιθυμία. Ανησυχία μεγάλη. Ανησυχία. Φαβορή, Λεμάρ για Λίβερπουλ. Εγώ τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Είδα τα Ταϊανάν ότι παίζει με το Μακεδονικό. Τώρα είναι Ηρακλής την Κυριακή, Ηρακλής ΑΟ Καρδίας, έτσι. 3 η ώρα και θα τζόγλει στάδιο. Την άλλη Κυριακή παίζουμε στην Νέα Ευκαρπία με τον Μακεδονικό. Α. Εκεί θα κάνει, λέει, ντεμπούτο ο Ταϊανάν. Μίλησα με έναν δυο Ηρακλειδείς. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς ο Ταϊανάν. Τέλος πάντων, σε μια έξτρα παρουσία. Έχει έρθει μια πρώτη απάντηση για το πανό στο Αλεξάνδριο. Ναι. Του λένε να φύγει για να αφιερωθεί στο πολυμορφικό. Είναι μια απάντηση που δεν ξέρω αν στέκει. Του λένε να φύγει για να αφιερωθεί στο έργο του πολυμορφικού. Μάλιστα. Το οποίο προανήγγειλε από κέντρο, ναι. Εντάξει, αυτό είναι το νόμιζε αυτό. Είχε κάτω, Δημήτρη, ένα πολύ ενδιαφέρον θεματάκι. Πιο απ' όλα. Κατέβανω κάτω Ολυμπιακού. Πελατειακή σχέση ΑΕΚ Ολυμπιακού. Όχι αυτό. Τρελαμένος ο Μαρινάκης με τους οπαδούς. Καλοκουφοντίνας βγαίνει. Αυτό θέλω να δω. Σκωτία από γκολκίπερ. Η γκέλα της χρονιάς από γκολκίπερ στη Σκωτία. Ναι, για λίγο αυτό να το δούμε λίγο. Για να δούμε, για να πάμε λίγο στο ατρόμητο. Ποια είναι η Dundee United, είναι η μία. Air United με Αλόα. Με Αλόα. Αλόα. Αλόε Βέρα. Γήπερ Κλέο. Και εμείς παίζουμε στοίχημα τώρα. Κλέο. Όρθιοι με στο ξύλο μπροστά από ακουμπάς. 120.000 views. Η κάμερα δεν έχει να πάει πιο πάνω, είναι στο επίπεδο της...
Εντάξει μωρέ τώρα. Το βάλε ο σκύλος. Α, έκανε και δεύτερη γκέλα. Κάτσε, δεν την προλαβαίνει στο δεύτερο, ενώ μπορεί άνετα. Τρέχει και έχει αντίστροφη. Ο goalkeeper της Air United. Ο φόρο ψηλός, ο center forward, ο κλασικός. Jack Rudy. Δεν πειράζει ρε παλικάρε, δεν πειράζει. Έχεις βγάλει άλλα. Ναι, έτσι, ναι, όντως. Για να το δω ξανά μια φορά, να καταλάβω. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Μάρη. Πασχαλάκης τέρμα. Ωραία. Μάτος δεξιά πάλι. Καλά μου, χωρίς το Μάτο. Γιατί δεν έχεις άλλο. Αριστερά. Αριστερά ο Αζεβέδο. Αζεβέδο. Αμυντικά χαφ. Κάτσε, εκεί τι άλλη επιλογή έχουμε. Πες ότι έχουμε το εκεί. Γούναρη. Τον Ιωσηφίδη. Στον Αζεβέδο. Πραγματικά έχουμε άλλη επιλογή. Βιερίνια. Απόψε, Βιερίνια. Εντάξει. Μάλλον okay. Δεν θα ξεκινήσει. Καθόλου Βιερίνια. Δεν θα ξεκινήσει, μάλλον σου λέω. Στην αποστολή είναι. Ναι. Καθόλου τίποτα αυτό. Εντάξει, okay. Ωραία. Καθόλου, άμα θα μπει. Πάμε. Στόπερ. Βαρέλα. Βαρέλα Μαλεζά. Βαρέλα Μαλεζά αριστερό στόπερ. Ωραία. Για την κοινή, Ντάουντα κτλ. Ωραία, ωραία. Μεσαία γραμμή. Κάνια Σάχοφ. Κάνια με Σάχοφ, ναι. Το Μαρούσιο Σάχοφ δεν είναι. Δεν. Βαρύ και ασήκωτο. Το Κάνια Σάχοφ. Το Μαρούσιο Σάχοφ. Ναι, δεν το. Ναι. Η μόνη ανησυχία για τα μεγάλα μάτια του ΠΑΟΚ εκεί είναι. Ναι. Δεν έχει ξύλο, δεν έχει δυνατό παιχνίδι, δεν έχει τρεξίματα. Ναι. Αυτό που βλέπεις από το Σιμόες. Ναι. Το Ρωμάο. Και από το Ρωμάο. Ζάκα Αλεξή Ρωμάο, ωραίο. Και γενικότερα ναι. Από την ομάδα. Ναι. Το μόνο θέμα του ΠΑΟΚ είναι αυτό ότι είναι λίγο soft. Ναι. Μέχρι τώρα. Μπορεί να στην Τούμπα να κυριαρχήσει το ποδόσφαιρο και να είναι ανώτερος, να μην χρειάζεται ξύλο. Αλλά, τι άλλο λέγαμε, ναι. Πέλκας. Δεκάρι. Κανονικά. Δεκάρι. Ναι. Μακ Λιμιός. Δεξιά ο Λιμιός, αριστερά ο Μακ. Ναι. Ωραία. Κουλούρης. Τι γελάς ρε. Τι γελάς ρε. Δεν μπορώ να τον βλέπω, sorry. Ειλικρινά. Πήγαινε να δεις καμία ταινία. Δεν μπορώ να τον βλέπω ειλικρινά. Να τα θυμάσαι αυτά που θα μιλάμε αύριο. Εντάξει, καλά τώρα μα βάλει. Τι λες, να γίνω ο αλέφαντος του Κουλούρη. Που θα μειώσει δύο. Ο αλέφαντος προπαραμένει του αγώνα του Γιακουμάκια. Θα δώσει την πρόκληση. Ποιο Γιακουμάκη λέει. Θα το πάρει η ΑΕΚ με ποιο Γιακουμάκη. Κυρνίκο, πες κάτι για τον Ευθύμη, ρε, εσύ. Αυτή είναι η πιθανή δικά του ΠΑΟΚ. Για να δω ρεπορτάζ Ατρομήτου. Ατρόμητος. Μίρκοβιτς. Τον έχει έξω το Γιαννιώτη. Έξω Γιαννιώτης, κατάλαβα. Καρασαλίδης Ριζβάνης. Κέντρο άμυνας, ναι. Κλασικά αυτοί παίζουν τελευταία. Δεξί Κυβρακίδης. Το 19. Ναι. Δεξί μπακ Κυβρακίδης. Ναι, Κυβρακίδης. Ναι. 23 Σάκητς. Αυτός ο Αυστριακός. Ο Βοσνιο-Αυστριακός. Ναι, με το μαλλί το. Ναι. Που το βάρεσε πάνω στη γραμμή στο πρώτο μάτσο ο Μάτος. Δεν θυμάμαι κάτι. Και δεν πήρε ούτε μισή κάρτα, ναι. Μπουσούλατζιτς. Μπουσούλατζιτς. Μάντσον. Ναι. Ναι, με το Μάντσον, ναι. Ο Βραζιλιάνος με τον Βόσνιο, ο Σερβοβόσνιος, τι είναι αυτός. Ο... Βασιλακάκης. Ούμπιδες. Ποιος είναι ο Φελίπε. Ο Φελίπε είναι. Που πήραν. Τώρα. Ούτε το μικρόφωνο δέχεται να ανοίξει. Αφού δεν με ανοίγει εδώ. Ούτε το μικρόφωνο. Πολεμάει. Και κορυφή, ναι, ο Αντιγκινή. Αντιγκινή. Μαρία, με τον ναι. ΠΑΟΚ ο Ατρόμητος έχει αντιληφθεί τι γίνεται. Τι. Δεν χρησιμοποιεί τους παίκτες που είναι δανεικοί από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σωστό. Έτσι. Ναι. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που αυτό δεν συνέβαινε με άλλες ομάδες. Σωστότατο αυτό. Ναι. Και την ίδια στιγμή δεν χρησιμοποιεί και τους παίκτες που είναι δανεικοί από τον Ολυμπιακό. Μήπως και πιάσουν κανένα πέναλτι, μήπως γίνει κανένα. Και πάλι πιάνεσαι αδιάβαστος και άσχετος. Ο Ριζβάνης παίζει κανονικά. Δεν λέω και τον Ριζβάνη. Για τον κολλήγιο. Πού παίζει στο Παναθηναϊκό, ανήκει. Ολυμπιακός είναι. Τι είναι. Με τον Ολυμπιακό. Άμα δεν ξέρει, μην μιλά. Για τον κολλήγιο. Παίζουν, ναι, παίζουν κανονικά. Μόνο εσύ δεν έβαλε αυτόν τον όρο. Βεβαίως. Και δεν τρέπεσαι. Καθόλου. Εντάξει. Είναι ό,τι πιο τίμιο υπάρχει. Να μην μπαίνουν σε περιπέτειες. Να μην έρχεται ο κάθε άρρωστο και ο κάθε κομπλεξικό στην επομένη να λέει τον είδε εκεί τι έχασε. Γιατί με την είδες επειδή χθες, το χέρι μου πάει. Επειδή χθες επιτέθηκα στην Αγγλία και τα λοιπά, τι βλάκες αυτοί οι Άγγλοι που τους έχουν και παίζουν κανονικά. Ναι. Πολύ βλάκες. Να πας να ζεις εκεί γιατί εμείς εδώ είμαστε άρρωστοι. Άρρωστοι είστε και φαίνεστε. Είμαστε καχύποπτοι, είμαστε κομπλεξικοί. Είστε. Είμαστε... Με τον Άρη, το Θεό. Ασχολούμαστε με τον Κομίνη αν έδειξε 3 λεπτά και όχι 4. Ναι, κάτι... Γιατί δεν έδειξε 5 μετά. Ναι. Και τι θα γινόταν αν έδειχνε 5 ναι. Και ποιο θα έπεφτε και τι θα γινόταν για να περάσει ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι μου δείχνει εμένα. Εδώ εσείς ασχολείστε με μια κίτρινη κάρτα του Γκαρσία 9 χρόνια. 14 λάθη μου δείχνει 3 λεπτά και γίνεται το αναμενόμενο. Με το που πιάνει την μπάλα ο Μπάρκας ξαπλώνει κάτω μια μισή μέρα το παιδί να είναι καλά. Ο Βασίλης. Ο Ολλανδοαναθρεμένος. Τι να κάνει. Ο Ολλανδοαναθρεμένος. Να του πει απαγορεύεται να πιάσει την μπάλα για να μην πέσει. Δεν μπορεί, γι' αυτό και δίνω 4 λεπτά το λιγότερο.
Γιατί υποθέτω ότι θα πιάσει ο Μπάρκας και θα πέσει. Γιατί δίνω και εσύ κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δεν σε αφήνουμε και μιλά. Δίνω 4 το λιγότερο γι' αυτό. Δεν μου λες, Δημήτρη, αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ ένα ματς σημαντικό εκτός έδρας. Βεβαίως. Και του βάζανε διαιτητή από τον Πειραιά. Έχει γίνει. Δεν θα φώναζες. Το αντίθετο δεν έχει γίνει. Θα φώναζες. Σε ένα σημαντικό, σε πολύ σημαντικό διαιτητή. Παίζει ρόλο το όνομα. Αν βάζει τον Ζαχαρία Θεσσαλονίκη, είναι να ουρλιάζεις. Παίζει λοιπόν ο Άρης στις Σέρες και του βάζουν διαιτητή. Σεραίο. Από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο της... Το Φουκάκι. Ο οποίος το μόνο που δεν έχει κάνει είναι να βγει με φανέλα των Snakes. Snakes 4. Πες μου τώρα, τι είναι αυτό. Παίζει ρόλο ο άνθρωπος. Παίζει ρόλο ο άνθρωπος. Παίζει ο Άρης με τη Σπάρτη. Ναι. Το επόμενο ματς του Άρη είναι με τον Πανσεραϊκό. Και βάζω στον Άρη διαιτητή από τις Σέρες. Τυχαία γίνονται όλα αυτά. Κιτρινόμα, ο οποίος δεν δίνει δύο πέναλτι και ακυρώνει ένα κανονικό γκολ. Απέβαλε κανένα παίκτη σου. Όχι, δε, τι να αποβάλει. Πώς να αποβάλει παίκτη. Το επόμενο παιχνίδι θα το επηρέαζε αν απέβαλε παίκτη. Πώς να τον επιβάλλει. 80-20 κατοχή είχα. Αποβάλει. Ναι, το θα τι σου να κάνει. Θα επηρέαζε το μάτς το επόμενο με αποβολή. Στην πρώτη ευκαιρία θα το έκανε. Θέλει να δεν σε πει. Έκανε, δεν το έκανε. Θέλει να σε πει. Είναι να βάζει φίλε διαιτητή από το Ηράκλειο. Είναι κακός διαιτητής. Τραγικός είναι. Σε πρώτη κατηγορία έχει παίξει. Τραγικός είναι, όχι κακός. Τραγικός. Δεν γνωρίζω. Άρης είσαι, δεν μας από αυτά τα. Αλήθεια είναι αυτό. Με τον Πανσεραϊκό τώρα. Κερδίζω και τους διαιτητές. Έμα τώρα. Και με τον Απόλλωνα. Κέρδισε τους πάντες. Γι' αυτό λες. Ένα παιχνίδι στο οποίο πήρε μια κίτρινη κάρτα σωστή. Γιατί... Goal offside. Τι goal offside. Goal offside ήταν. Το goal του Άρη το πρώτο offside. Άκου είμαι. Θα έρθει το Εσουρού και θα σε συλλάβει. Μιλάς εσύ για goal offside. Τα λέω, ναι. Επειδή τα λέω εκεί, τα λέω και εκεί. Εσένα ο παίκτης εσύ που σκοράρει είναι δύο μέτρα μπροστά. Εσύ δεν λες τα υπέρ ότι επηρεάζει την ορατότητα. Τα μέτρα είναι ένα με τα μέτρα, με τις μεζούρες. Στους 50 πόντους. Offside είναι, ρε, πες το, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι. Πες το, ευνοήθηκα. Πες δεν το μια φορά. Ευνοηθεί. Δεν είναι κακό. Στην οικονομία... Για να έχεις δικαίωμα να λες και όταν αδικήσαι. Δεν έχω ευνοηθεί ποτέ. Αυτό είναι. Τελείως. Έχω ευνοηθεί μόνο, τελείως. Μόνο στο μάτς με τον Εργοτέλη που ήταν οριακά offside τον Ντούνις. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο. Δύσκολη φάση. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο με κόψαν 3. Άρα και εκεί δεν ευνοήθηκες. Αδικήθηκα. Αδική, ναι. Πήρε λεφτά ο Τάτος. Λοιπόν, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα το φοβάσαι σήμερα. Ναι, κάτι, ρε. Δεν σου... ναι. Ναι, ρε. Κάτι δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Κάτι δεν είναι... Εγώ κάτι δεν βλέπω τίποτα. Μια χαρά είναι. τι θα δει, πώς το βλέπεις τώρα, 3-0 να γίνει ή να πάει παράταση. Αυτό, τι να γίνει, ρε. Τζάμπα πάλι πάνω και καλύτερο, τζάμπα πάω και δίνω λεφτά, βλέπω τα μάτια. Τζάμπα και χρόνο και λεφτά, τζάμπα. Και στεναχωριέσαι κιόλας. Τζάμπα. Όχι, και χαλάς και τα βράδια σου. Είναι ρε, πάω κάτι, κάνω κάτι άλλο. Πάνε, δες μια ταινία. Πλάκα μου κάνεις. Πάνε, δες την ΑΕΚ, το ντοκιματέρ πάλι. Ξανά, το δω. Ωραία. Για να δώσει την ενέργεια στην ΑΕΚ. Ναι. Ωραίο, στο είπα εσωτερικό. Ωραίο, να πάω το δεις αυτό. Στο είπα. Θα αντέξει ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο αυτό. Καλά, το μπάσκετ τώρα μιλάμε, ρε φίλε. Τι να πω, ρε φίλε. Όλο λέμε δεν θα αντέξει, και όλα αντέχει. Είναι αυτά τα μάτια με τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ είναι τελείως ειδικό συνθηκών πλέον. Δεν μπορώ να το τώρα την έπεισε ότι κουράστηκε την ΑΕΚ, ή ότι πήρε τώρα, το πάνω της. Με τον Αστέρα Τρίπολης, ας πούμε, παράδειγμα. Δύσκολο, δύσκολο. Μπράβο. Βέβαια, δύσκολο. Δεν μου λέει τίποτα αυτό το χθες με τον Ολυμπιακό. Δεν μου λέει τίποτα. Βρε, πώς σου λέει. Τους κέρδισε δύο φορές τρεις μέρες. Ναι, βρε. Ποιος μπορεί να τον κερδίσει το τρεις φορές. Δεν μου κάνει δηλαδή να πάω να βάλω 5 ευρώ στη νίκη της ΑΕΚ έτσι άνετα. 5 ευρώ. Όχι, δεν βάζει τώρα. Αυτό σου λέω. Αυτό με τον Ολυμπιακό. Έχει το φόβο. Σε ποιο ΑΕΚ Τρίπολη. Τώρα στο πρωτάθλημα. Κερδίζει. Δεν. Αλλά αντέχει. Ρε Τσέλση, πλάκα μας κάνεις. Ποιος Λουίς Ενρίκε. Θα τρελαθούμε τελείως. Αληθεύει ότι ο ΠΑΟΚ δεν κλήθηκε καν σε απολογία για τα Γιάννενα. Δεν έγινε κάτι στα Γιάννενα. Δεν γράφτηκε τίποτα. Δεν, η αστυνομία δεν σημείωσε κάτι. Τα βίντεο γίνανε. Ακριβώς όπως και στην Τρίπολη. Σας πετούσαν καρέκλες, πέτρες αυτά που παίζατε. Εκτός γηπέδου. Ούτε αυτά γράφονται εκτός γηπέδου, δεν σημειώνονται. Όπως ακριβώς στην Τρίπολη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αναφέρθηκε τίποτα. Τα έσχη του Ολυμπιακού. Για να μας πούμε ότι είμαστε και του Ολυμπιακού. Άρα δεν σημειώνονται και του Πάκη. Εντάξει. Άρα αυτό είναι μια ισονομία για τις υπόλοιπες ομάδες, καταλαβες. Ναι. Αφού δεν κατηγορείται ο Ολυμπιακός που τα κάνει τα έσχη, δεν τα κάνει και ο τα έσχη τώρα προσπάθησαν οι άνθρωποι να πάνε το παιχνίδι τώρα, τα έσχη. Προσπάθησαν οι άνθρωποι να πάνε το παιχνίδι. Οι Ολυμπιακοί. Θα το κλείσουμε το μαγαζί τελείως. Κακώς γίνονται τέτοια πράγματα στα γήπεδα.
Όπως και προχθές στα Γιάννενα, εκτός γηπέδου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι καταδικαστικό. Ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη, για να είμαστε ακριβείς, κλήθηκε για συνθήματα. Και τιμωρήθηκε για συνθήματα. Λαμά. Οι παοξίδες στα Γιάννενα δεν είπαν ούτε βρίσκα συνθήματα. Ούτε θα τα ακούσανε. Πώς το είπανε, το έλεγαν και χθες οι Λαρισαίοι. Κάτι για πας και παγουράς. Πώς το λέγανε, ρε. Το πας και κάθε παγουράς. Τα είδα, το ξέρω εγώ. Είναι αυτό γνωστό χρόνια, ειδικά οι Λαρισαίοι. Δεν είναι υβριστικό, προφανώς. Όχι. Επίσης είχαμε τη μαρτυρία χθες. Ενώ άμα είναι για τη Μακεδονία μας, ας πούμε. Είχαμε τη μαρτυρία στην εκπομπή χθες. Μακεδονία είναι. Μίλες για Μακεδονία. Ναι. Είχαμε τη μαρτυρία χθες στην εκπομπή ότι δεν έσπασε η πόρτα, έσπασε μόνο το λουκέτο. Το λουκετάκι. Αυτό είναι μια μαρτυρία που είχαμε αποκλειστικά εδώ στο Λίμπερο. Έκανε κλακ. Για την κροτίδα στη Δράμα, λέει, δεν μάθαμε απόφαση. Φυσικά δεν έμαθα τις απόφαση, γιατί χθες ανακοίνωσαν τις αποφάσεις στη Football League για την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική. Τι να μάθεις απόφαση. Μέχρι να φτάσουμε στην 7η, έχουμε παίζει Ευρώπη. Ναι, δηλαδή. Την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις. Που φυσικά τιμωρήθηκα και την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική. Άρεσε, εντάξει τώρα. Ναι. Μεγάλη ομάδα, τα έχει φύγει. Πρώτη και δεύτερη αγωνιστική. Η σοκολατορίχτα του πατρινού καρναβαλίου. Στο τι είναι, δεν είπα. Πολύ ωραία η Πετριτσέλη. Πατριτσέλη, πώς τη λένε Αθήνα. Τσιμιτσέλη. Όχι Τσιμιτσέλη. Κάτι ούτε να τη βλέπω, δεν θέλω Τσιμιτσέλη. Πετριτσέλη αυτή με το κόκκινο φόρεμα. Α, δεν. Α, κάτω τα χέρια από τον Κέβιν Μιραλάς. Συγγνώμη. Κάτω τα χέρια. Τι κάτω τα χέρια. Δεν έγινε τίποτα. Όχι, τίποτα δεν έγινε. Να παίξει ο Μιραλάς στην Τούμπα. Για πολλούς και διάφορους λόγους διαβάζω εδώ τώρα ρεπορτάζ. Κίνδυνος να χάσει τον ντέρμπι τον ΠΑΟΚ. Όχι. Αυτό ειλικρινά. Όχι. Να παίξει. Χθες αναρωτιέμαι γύρω στο 30 ποιος παίζει από τον Ολυμπιακό εκεί δεξιά μπροστά. Μην τυχόν. Δεν έκανε τίποτα ο Μιραλάς. Προκλήθηκε. Ναι, έφτασε κάτω και τα πήρε ο αέρας. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπετε. Ο Κέβιν Μιραλάς είναι αθώος. Για το σύνθημα δεν ξέρω, είναι και. Παρ' όλα αυτά, εγώ διάβασα χθες το βράδυ, Δημήτρη, ότι ο Σιμιτζόγλου θα σας ασκήσει δίωξη. Εκεί που διαβάζεις, αυτά θα διαβάζεις. Στον καζέτα το διάβασα. Καλά. Αλλού το διάβασες και μπερδεύτηκες. Αλλού το διάβασες και μπερδεύτηκες. Και αυτό που με λέγατε ότι διάβαζα αλλού χθες, τον καζέτα το έγραψε. Αλλού το διάβασες και μπερδεύτηκες. Είναι όπως θα κληθείς απολογία, πάω και τα Γιάννενα. Πλησιάζουμε στις 11. Κάτσε τι λέγεται το Μιραλάς. Εφόσον ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ασκήσει δίωξη στον παίχτη λόγω υβριστικής συμπεριφοράς, έργο ή λόγο, πειθαρχικός κώδικας ορίζει ποινή 2 αγωνιστικών. Εντάξει. Τι είναι 2 αγωνιστικές? Ο Πανιόνιος και ο ΠΑΟΚ. Πλησιάζει το ΠΑΟΚ, τόσο πορετός ο Γρηγορέ. Μία τώρα που παίζει ο Στρατρόμητο. Μπράβο. Α, δεν προλάβει να τιμωρηθεί, λέει, για τον Ατρόμητο. Είναι κύπελο, δεν προλαβαίνει. Όχι, να επισπευθεί, να εκτίσει με Ατρόμητο και παρήνω να παίξει ντούπα κανονικά ο Μιραλάς. Τι, να βάλει κανέναν άλλο, να βάλει κανέναν Ανδρούτσο, κανένα αυτό, για να έχουμε άλλα. Όχι, Μιραλάς. Ποιος είναι αυτός εδώ, το παλικάρος? Έχω να κάνω σεξ 20 χρόνια, γιατί να κάνω, είναι απαραίτητο? Τον περνάς. Ποιος είναι? Πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής. Ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης. Είναι εδώ, με την. Πες το ρε εσύ, είδα την αφισούλα. Σε ένα. Με Ελένη Φιλίνη. Ρε φίλε, πού? Προς τα. Μπράβο, ναι, μπράβο. Κατάλαβα ποιο. Στη γωνία κάτω, κατάλαβα ποιο μαγαζί, ναι. Ρε εσύ. Τη Φιλίνη την είδα συνέντευξη στην τηλεόραση πριν περίπου 1,5 μήνα. Ρε φίλε, να πω κάτι. Ίδια είναι. Σαν να έχουμε 1987, ας πούμε. Ειλικρινά. Πότε άρχισε να παίζει. Νόμιζα πότε άρχισε να. Τηλεόραση. Τηλεόραση, κινηματογράφο έπαιξε. Τέλη 70. Συγγνώμη, Σωτήρη, απόψε βλέπεις τι έχει. Σοφία Παπαϊωάννου. Ζορμπά. Κατσαδιθέ το. Πάω και έχει απόψε. Αυτό νομίζω είναι πιο. Νομίζω αυτό είναι γύρω σε 9. Κλαίνε όλες οι ταβέρνες. Κάτσε. Η Τσικνοπέμπτη δηλαδή θα είναι μισή. Ο Φλωρινιώτης έχει να κάνει σεξ 20 χρόνια, αλήθεια τώρα. Δασκαλάκι, αν ακούστηκε αυτό που είπες. Ποιος ήταν το Φλωρινιώτη? Πάμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα με Car Control. 10-200 τηλεφωνείτε για να περάσετε τέλεχο οχήματος. Και Regina με υδραυλικά είδη, αξεσουάρ μπάνιου. reginabanio.gr. Επιστρέφουμε και με ανοιχτές γραμμές. Περιμένουμε τους φίλους αεξίδες και Ολυμπιακούς για να τους ακούσουμε.
Νοβοσέλατς, βγες και σε εμάς, ρε. Μην μου τα λες μόνο έξω στο δρόμο. Βγες και σε εμάς, Νοβοσέλατς. Τι να πει, είναι δύσκολες ημέρες. Ναι, βγες, ρε παλικάρι μου. Βγες τα 7, βγες, ρε παλικάρι. Τα κάνει όλα καλά ο πρόεδρος, τι να πει. Τα προσωπικά σου δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι, ρε φίλε, εκπομπή έχουμε. Έλα εδώ. 23-10-287-888. Έλα να μας πεις τη διαφορά, έλα. Αυτό που λέγαμε έξω. Η V με πού? Έλα ρε. Πού να ξέρει τώρα. Τώρα... Το επίπεδο σου, γιατί να σε χαίρεται η ACM. Γιατί τι είπα εγώ. Τώρα πραγματικά να σε χαίρεται η ACM. Όπως θα πεις, να σε χαίρεται η γυναίκα σου. Εγώ θα σ' αγαπώ κι ας με πονάς, γράφει ο πρωταθλητής. Καλά, αυτό εννοείται. Εμείς θα σε πατάμε και εσύ θα προσκυνάς, απαντάει η ώρα. 23-10-287-888. Για να σας ακούσουμε τι έχετε να πείτε για το χθεσινό ντέρμπι, για τα σημερινά παιχνίδια, για την πρόκριση της ΑΕΛ. ΑΕΛ. Για το μπάσκετ του Άρη. Είμαστε εδώ με τον Σαββόπουλο. Μπαίνει τον κόλ της Λάρισας και λέει ο Σαββόπουλος. Τελείωσε η πρόκριση. Όχι, ρε. Και λέει ο κύριος Χρυσάνδος. Όχι. Και πού ξέρεις ότι θα βάλει δύο γκολ ο Κόντε. Βάλτε, άκου. Ναι, ρε, τι τελείωσε. Γκολ το μεταξύ. Γκολάρες. Καρυπίδι, πέρε τον Κόντε. Τον Πέδρο. Δεν είναι καλός για τον Άρη αυτό στην κορυφή της επίθεσης. Τον Πέδρο. Τώρα, τελείως. Του χρόνου. Σούπερ λίγκ, ρε φίλε. Γέστε 7. Το 44 που έχει στη φανέλα δεν είναι τα πρωταθλήματα, αλλά με τα 5 που θα σου βάλε σε 2 εβδομάδες θα είναι όλα όσα έχεις φάει. Έχω βάλει 10 κάπου εκεί, τα υπολογίζω, λέει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας σε ένα μήνυμα που ήρθε κομμένο. Παπαδόπουλα, κάνει κάτι για να μην βγαίνουν κομμένα τα μηνύματά σου. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Να λέτε όνομα και ομάδα που στηρίζετε. Καλημέρα στον πρώτο. Κύριε Κώστα. Καλημέρα, γεια σας, κύριε Κώστα. Πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα σας, η οποία κατατρόπωσε και πάλι τον Ολυμπιακό. Πιερικός είναι, το έχει πει, είναι πιερικός. Είπαμε, πιερικός είναι σε άλλη κατηγορία. Εντάξει. Ωραία. Α, εγώ είμαι ηρακλής πάντως γενικά στη ζωή μου. Λοιπόν, καλά κάνεις. Μερικές ώρες της μέρας. Σε όποια κατηγορία. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Είπαμε ότι είμαι υποστηρικτής και όχι οπαδός. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτό που λένε ότι έχει πολλά μάτς και κουράζονται και τα λοιπά, δεν το αποδέχομαι. Γιατί η Αγγλία πόσο μάτιζε στην αλφαεθνική, η Μαρία? 20 δεν είναι? 20 λοιπόν. 22. Εμείς έχουμε 16 σίγουρα, και εκτός αυτού κάνουν 60 παιχνίδια τη σεζόν, δεν κάνουνε? Οι Άγγλοι? Ναι. Κάνουνε. Λοιπόν, είναι Άγγλοι. Καλά τώρα όμως έχει κάνει προπόνηση ο άλλος 3 φορές την ημέρα. Η δουλειά τους είναι αυτή. Γι' αυτό και ακριβοπληρώνονται. Απλά να γίνεται καλή διαχείριση ρόστερ. Όπως πιστεύω ότι γίνεται. Δεν είναι μόνο σωματικό το πρόβλημα, είναι και πνευματικό. Θα είναι πολύ δύσκολο να πας να παίξεις Πέμπτη στο Κίεβο και Κυριακή να έρθεις να παίξεις με τον Ατρόμητο, ξέρω εγώ. Δύσκολο, ξεδύσκολο, γι' αυτό πληρώνονται. Εγώ θέλω να πω και το εξής, ότι είχα στενοχωρηθεί όταν είχε γίνει εκείνη η κουτσικέλα του Βράνιες και δεν ήθελα να τον χάσει η ομάδα. Χθες ήταν συγκλονιστικός. Δεν υπάρχει. Κόβει τα ντερά του χθες. Χθες ήταν συγκλονιστικός. Κόβει τα ντερά του, ναι. Και μια δόση τον έπιασε και από το Λάριγκα τον Μάριν. Και μου θύμισε την περίπτωση Νινιάδη με Μανολά που τον έφτιασε στα μούτρα. Ναι. Τον Μανολά και τον κρατούσε έτσι, σαν σφαχτό. Ναι, προφανώς δεν είναι κάρτα αυτό βέβαια, έτσι. Είναι κάρτα. Α, είναι, γιατί δεν τα ξέρω. Και την έφαγε. Ποιος? Έφαγε κάρτα ο Βράνιες. Σε άλλη φάση. Σε άλλη φάση, λάθος κάνεις. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στη φάση αυτή δεν του δείχνει τίποτα. Α, δεν τον έδειξε τίποτα. Ναι, ναι. Κακός. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Το μόνο μειονέκτημα... Για μένα δεν είναι κάρτα, παρεμπιπτόντως. Για μένα αυτό είναι μέσα στο ποδοσφαιρικό τζόγο και στην αντιπαλότητα της στιγμής. Το μόνο μειονέκτημα που... Για να, μην με, να σε προλάβω για μεθαύριο, μην μου πεις άλλα κι άλλα. Ναι. Το μόνο μειονέκτημα... Καλά, εσύ... Εντάξει, προσπαθείς να με τσιγκλίσεις, αλλά δεν μπορείς. Όχι, λοιπόν, δεν λέω βρε για σένα. Το μόνο που, μειονέκτημα που βλέπω είναι ότι μέσω αμυντικά η ΑΕΚ κινείται στο 8 με 9
και μέσω επιθετικά υπάρχει απόκληση. Είναι στο 5 με 7. Αλλά καθότι λέγεται ότι η επίθεση κερδίζει αγώνες και η άμυνα πρωταθλήματα, ναι. Πάμε καλά. Θέλω να δω σήμερα τον ΠΑΟΚ την Κυριακή σε παιχνίδι ανταγωνιστικό. Την Κυριακή έχεις αγώνα όμως. ΑΕΚ Αστέρα Τρίπολης. Και πρέπει να κερδίσεις, κατάλαβες, πρέπει να δημιουργήσεις, πρέπει να παίξεις. 5 και 4, αυτό. Γιατί δεν θα προσπαθήσει να τον κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης. Επειδή λες ότι έχεις πρόβλημα μεσοπαιδευτικά και έτσι είναι πράγματι, σε κλειστές άμυνες και επειδή έχεις πολλούς αγώνες όπως το είπες, εκεί έχεις πρόβλημα. Χάνεις τέτοιους αγώνες. Στη Λάρισα δεν έκανες φάση, για παράδειγμα, κατάλαβες. Ναι, αλλά με τον Αστέρα Τρίπολης, στην Τρίπολη το είχα στο παιχνίδι γιατί άλλαξε 5 παίκτες ο Χιμένεθ. Και με τον Πανετολικό δεν έπρεπε να γίνει ποτέ το παιχνίδι μέσα στο Λούνι εκείνο, αν θυμάστε καλά. Στα μεγάλα μάτσες μια χαρά. Σε αυτά που πρέπει να δημιουργήσεις και να κάνεις παιχνίδι, έχεις μερικά προβλήματα. Θα δούμε. Οπερεύει δείξε λέγανε οι αρχαίοι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, από εδώ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Δημήτρη. Παρακαλώ. Με την τύχη που έχει η ΑΕΚ τώρα τελευταία. Γιατί τύχη. Γιατί τύχη. Βλέπω τον Μπακασέτα να σουτάρει, να χτυπάει σε γλάρο η μπάλα και να καρφώνεται στο γάμα. Ποια είναι η τύχη. Τώρα ο ικανός είναι και τυχερός, δηλαδή ποια είναι. Είσαι επηρεασμένος από την Νότια Αγγλία, αυτό με τους γλάρους. Μιλάω για το μάτς του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι είναι τυχερή η ΑΕΚ, παιδί μου. Τι θα πει τυχερή, ρε φίλε. Το κυνήγησε και κέρδισε. Πού, στο Καραϊσκάκι. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση η ΑΕΚ περνά μια καλή περίοδο. Ωραία, δεν πιστεύω θα γκελάρει με τον Αστέρα. Δύσκολο βίντεο. Πολύ δύσκολο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τώρα το ζευγάρι ΑΕΚ Ολυμπιακού. Για μένα η μεγαλύτερη συνεισφορά της ΑΕΚ, να το πω κατά κάποιο τρόπο, δεν ήταν ότι απέκλεισε τον Ολυμπιακό από το κύπελο και τον τράβηξε πίσω στο πρωτάθλημα. Είναι ότι έδειξε σε όλες τις ομάδες της Σούπερ Λίγκας ότι τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται ούτε να το φοβάσει ούτε τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά απομυθοποίησε μια ομάδα η οποία, εντάξει, όσο να πεις ρε παιδί μου, έλεγες δύο συνεχόμενες ήττες να κάνει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί. Και όμως μπορεί ρε παιδιά. Και όμως μπορεί. Και να σε πω και κάτι, αν ο Ατρόμητος του ρίξει και άλλη μία και τον στείλει από εκεί που ήρθε, ναι, τελειώσαμε με αυτό. Περίμενε. Εντάξει, οκ. Ναι, βάλε εσύ άσο, παίξε Ατρόμητο, άσο. Ευσεβής πόθη. Ευσεβής πόθη. Ναι. Τώρα όσον αφορά το σημερινό... Wishful thinking το λένε οι Άγγλοι, οι συμπατριώτες. Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Δημήτρη, διότι έχω στο μυαλό μου πώς ξυλώνεται ένα πουλόβερ. Από μια πολύ μικρούλα έτσι θηλιά, ξυλώνεται όλο το πουλόβερ. Καλά θα ήταν να την αποφύγουμε, ρε παιδί μου. Μ' άρεσε. Η παρομοίωση μου άρεσε. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι στην ατμόσφαιρα δεν είναι. Άμα έχεις δει το πουλόβερ, πιάνεις σε ένα καρφί, ξυλώνεται μια κλωστή. Σε μένα το λες. Της γιαγιάς μου χειροποίητο, η καημένη γλυκερία, Θεός χωρέστην, ναι. Γι' αυτό καλά θα ήταν, ρε παιδί μου, να αποφύγουμε αυτό το καρφάκι τώρα. Και πιαστεί το πουλόβερ. Και ο Θεός βοηθός. Έγινε αποστολή. Γεια σας. Φιλιά στα περήφανα Midlands της Μεγάλης Βρετανίας. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Εγώ. Εσείς. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Γιώργος ΠΑΟΚ. Γιώργος, οπαδός του ΠΑΟΚ. Ναι, Γιώργο. Εδώ από Θεσσαλονίκη, παιδιά. Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός. Λοιπόν, θα ήθελα, βασικά θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τα παιχνίδια αυτές τις μέρες. Και... Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδιά, και είστε εκπομπή η οποία θα μπορούσε να το προωθήσει αυτό. Μάλιστα. Ναι. Έχετε δει τα σήματα στην πόλη μας, της τροχέας. Παιδιά, είναι γεμάτα, μουτζουρωμένα. Από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Σε λατρεύω, Γιώργο, σε προσκυνώ. Μισό. Θέλω να κάνω ένα μήνα για κομπές γι' αυτό. Σε προσκυνώ. Μπράβο. Φύγουμε εμείς, αμέ. Από τι είναι γεμάτο, φίλε? Είναι γεμάτα. Και αυτοκόλλητα. Με σπρέι, με αυτοκόλλητα. Και αυτοκόλλητα. Από τις ομάδες τις τρεις της πόλης. Μπράβο. Απόλλωνα δεν έχει. Ορίστε. Απόλλωνα πολύ λίγο. Απόλλωνα δεν έχει. Δεν έχει. Ίσως έχει στην Καλαμαριά, δεν ξέρω. Αλλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα κάποιος να νομίσει ότι μπορεί να σβήσει το σήμα, δηλαδή δεν αφορά το σήμα αυτό εδώ, στον πατέρα του, στην αδερφή του, στον οποιονδήποτε, στον γειτονά του, σε κάποιο αγαπημένο. Ευθεία κάτω από το παλατάκι, Γιώργο, ευθεία κάτω από το παλατάκι, στο φανάρι που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο της πόλης, στην ανατολική σύνοδο της πόλης,
δες τις πινακίδες που λένε Προσπηλαία, Καλαμαριά, Αεροδρόμιο, Χαλκιδική. Γνώρισα... Και πού να κολλήσουν τα αυτοκόλλητρα, παιδιά. Πας καλά, αρέσει. Αυτός εδώ... Παιδιά, το πιο άσχημο στην όλη υπόθεση, ξέρετε ποιο είναι? Ότι το περνάμε απαρατήρητο, γιατί νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να είναι. Μπράβο. Είναι τρομερό. Δύο χρόνια φυλάκιση έχει. Δεν ξέρω τι έχει, το θέμα είναι τι γίνεται. Αν μπορείτε, πείτε κάτι στα αυτά τα παιδιά. Έχει να κάνει με όλες τις ομάδες. Ας το προωθήσει ο ΠΑΟΚ, ας το προωθήσει. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Έχει τόσα σημεία που μπορούν να βάψουν. Έτσι. Δεν χρειάζεται να βάψουν σε εκείνο το συγκεκριμένο. Την πινακίδα, ρε εσύ. Βρε, έχασε άνθρωπο στο αεροπλάνο. Γιώργο, δεν κοροϊδεύω. Έχασε το αεροπλάνο, ο άνθρωπος έφυγε δεξιά. Μπήκε μες στην πόλη, έχασε την πτήση. Υπάρχει άλλη περίπτωση που θα μπορούσε να χάσει τη ζωή του άνθρωπου. Ναι, το από την πινακίδα όλοι. Ναι, το στόπ ορισμένες φορές φαίνεται μόνο από το σχήμα. Δημήτρη, που έλεγε προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, εμείς ευχαριστούμε. Υπέροχη παρουσία σου το θέμα που έβαλες. Μπράβο, ρε, να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Μαρία, νομίζω ότι είσαι καθυστερημένος ώρες, να ξέρεις. Γιατί είμαι καθυστερημένος? Νομίζω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια αίσθηση δική μου. Επειδή είπα στον άνθρωπο μπράβο για το θέμα που έβαλε. Όχι, απλά νομίζω ότι είμαι καθυστερημένος. Απλά ένιωσα την ανάγκη να σου το πω. Να ξέρεις. Ότι είσαι καθυστερημένος. Mm. Καλά, αυτό το πώς νιώθεις εσύ, μπράβο, καλά, καθυστερημένος. Πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια σας, κύριε. Καλό μεσημέρι. Άμα κάτι μου λέει, εσείς χάσατε κάτι. Χάσατε κανένα φανάρι, κανένα. Εγκρίνω και επαυξάνω. Εσείς νεαροί που κυνηγάτε ένα στον άλλο για να το σκοτώσετε. Σταματήστε να βάβετε τις πινακίδες, γιατί χάνουμε τα αεροπλάνα και το δρόμο μας. Ναι. Καλά, δεν ακούγεται? Ναι. Είσαι ο Λαγκαδινός, εσύ, ο Μένιος. Ακριβώς αυτός είμαι. Ο Μένιος. Παοκάρα, έτσι. Ο παδός του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, όχι λέω. Παοκάρα, ναι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, στο ποδόσφαιρο του αυτό που βρίσκω εγώ. Τελείως αρνητικό είναι οι αλλοπρόσαλες διαιτησίες και εξηγώ. Στο ίδιο παιχνίδι. Φάουλ το ένα, τίποτε το άλλο. Αυτά είναι που πρέπει να συγκεντρωθούμε. Όσον αφορά το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο έχει βασικό παράγοντα και την τύχη μέσα. Όποιος λέει ήταν τυχερός και δεν ξέρω τι, τι μας λέει το αυτονόητο. Θα συνεχίσει και άλλες κοινοτοπίες ή να το κλείσουμε εδώ πέρα, ναι. Δεν κατάλαβα. Περεμένιο, έχει πει σε μισό λεπτό τρεις κοινοτοπίες τα ξέρουν τα αυτονόητα. Σε λογοκρίνει, αν δεν κατάλαβες. Τα αυτονόητα, αλλά και εσύ δεν τα λες. Τύχη, φάουλ. Και τώρα το λες. Τώρα κάνε μια εκπομπή ανάλογη για τα αεροπλάνα να μην τα χάνουμε. Έτσι. Σωστό. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είπα αυτό που ήθελα. Ναι. Εάν υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Θα σταματήσω να το λέω. Μάθαμε λοιπόν σήμερα κάτι σημαντικό. Ότι στο ποδόσφαιρο παίζει ρόλο και η τύχη. Αυτό μάθαμε. Όσο για τον κύριο Κώστα. Να μην δηλώνει υποστηρικτή της ομάδος του. Να δηλώνει φανατικός όπως και εγώ, γιατί, κύριε Κώστα, μην γυρίσουμε στο προ-20ετίας και 30ετίας που έπιανε ο πιο δυνατός ή ο πιο τρελαμένος τον άλλον τον λαρίκι. Εγώ θέλω η ομάδα μου να κερδίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο χωρίς λαρίνια και χωρίς τραμπουκισμούς. Όπως τα Γιάννη. Μόνο με offside. Να το συζητάω. Αυτό είναι σφάλμα του διαιτητού και πες μου εσύ πώς να το ακυρώσω εγώ αυτό. Αυτή τη στιγμή να το ακυρώσουμε και τον γκολ και παράλληλα. Κάνε ντου! Κάνε ντου μέσα για δικαιοσύνη, επανάσταση, κάνε ντου. Το ξαναλέω. Να ακυρωθεί. Πες μέσα και πες να ακυρωθεί. Τα offside και να γυρίσουν και οι τίτλοι πίσω άμεσα. Στήριξε το και υποστήριξε το από το μικρόφωνο. Φυσικά θα είχα περίπου 5 πρωταθλήματα ως Άρης τότε. Στήριξε το από το μικρόφωνο σου. Το στηρίξω, δεν το στηρίξω. Η σημαία κάτω μένει. Η σημαία κάτω σε ποιον, σε μένα φαντάζομαι. Σε σένα, εσύ και σε μένα. Σε μένα σηκώνεται σε κανονικό γκολ. Τι όμορφο που τα λες, σε παραδέχομαι. Δεν το εγκρίνω, αλλά το προσπερνάς. Να καταργηθούν αμέσως, μάλλον τα πάρουν πίσω ό,τι πρωταθλήματα έχω πάρει με offside, με τέτοιο, αλλά και σε όλες τις ομάδες ταυτόχρονα. Πολύ ωραία. Θα έχω περίπου 5 κύπελα και 7 πρωταθλήματα παραπάνω και θα έχεις 3 κύπελα λιγότερα. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να είμαι περήφανος οπαδός ή φύλαθος όπως θες πες το και αυτά τα έχω πάρει με το σπαθί μου. Ναι. Αλλά με τον Καραγκιόζη απέναντι σε ταυτίζουν και σε παρομοιώζουν ακριβώς με Καραγκιόζη γιατί έτσι τους συμφέρει. Ωραία Μένιο, έγινε. Ωραία Μένιο, παλικάρι μου, έγινε. Αθλητικό, δεν μπορείς να κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Έτσι. Του χρόνου ίσως να μπορείς. Ωραία Μένιο μου, έγινε. Καλημέρα, φιλιά στον εξωτικό Λαγκαδά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, ξύπνα φίλε, είσαι. Έγινε αναφορά στη φράση αυτή που είπε μόλις τώρα ο Μένιος από τον Χρήσανδο προχθές και η σχετική αναφορά. Ποια, ρε? Την προηγούμενη μέρα στο Ζαγόρα. Είπε προχθές πολύ σωστά ο Χρήσανδος ότι ο Μένιος ο Κουτσόγιωργας, με αφορμή αυτά που λέει τώρα
Και οι παοξίδες λένε ναι, αυτά που λέγανε οι Ολυμπιακοί. Εγώ που είπα για τον Κουτσόγιώργα. Εγώ είπα για Κουτσόγιώργα. Βρε, έκανες αναφορά στη φράση. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν δικαιούται για να ομιλεί. Σωστά, ναι. Και πολύ σωστά είχε γράψει σε ένα συγκλονιστικό του άρθρο ο Αντώνης Πανούτσος. Δύο είναι οι φράσεις. Άμα το έγραψε ο Πανούτσος. Δύο είναι οι φράσεις που σημάδεψαν την μεταπολιτευτική ζωή της Ελλάδας. Ναι. Η μία είναι του Μένιου Κουτσόγιώργα. Ναι. Που είπε η δεξιά δεν δικαιούται για να ομιλεί. Είναι το Ανδρέα Παπανδρέου, και η δεξιά βόλα, από κάτω δεν ομίλησε. Ναι. Οπότε σουρντίζει η μία βρωμιά μετά την άλλη. Ναι. Και η άλλη που είπε. Είναι του Γιώργου Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν. Η Βάνα Μπάρμπα, ό,τι έχω καταφέρει στη ζωή μου, το έχω καταφέρει με το. Σπαθί μου. Με το σπαθί μου. Όντως, αυτές οι δύο φράσεις κλείσανε. Οι ατάκες του Ανδρέα και του Γιώργου. Τη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας. Έτσι και τώρα. Δεν δικαιούταν για να ομιλεί ο Ολυμπιακός. Οπότε και η δεξιά τότε δεν μίλησε, έκανε τα δικά του το Πασόκ, μετά τα ξανά έκανε η δεξιά, τα ξανά έκανε μετά το Πασόκ, ξανά είναι η Δημοκρατία. Και τώρα ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ για να τα κάνει μαζεμένα. Και πήγε έτσι, και τώρα ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτό το δεν δικαιούταν για να ομιλεί, μια χαρά του βολεύει όλου για τη βρωμιά μα. Στην πινακίδα, την πινακίδα. Ναι, πάμε ρελά. Μιλάμε για κομπλεξικό. Έστειλε πινακίδα που είχε μέσα. Αμέσως πινακίδα που είχε Super 3. Σήμα του Super 3. Τι είναι αυτός, ρε φίλε. Κλαίω, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα. Γιάννης ο Αθηναίος, ο παδός του ΠΑΟΚ. Μπράβος. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, σε συμπαθώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Ήθελα να ρωτήσω τον Χρυσανθό και χωρίς έτσι ιδέως. Αυτά τα πέντε πρωταθλήματα που λέει του Άρη, για ποια εποχή μιλάει? Είναι και... Συγγνώμη, κάθεσαι και απαντάς, ρε Γιάννη. Δεν καταλαβαίνεις ότι. Δεν καταλαβαίνετε όταν κάνω χαβαλέ, δεν το καταλαβαίνετε δηλαδή. Με αυτά που μου λέει ο άλλος τώρα, δεν καταλαβαίνεις ότι κάνω χαβαλέ. Είναι δυνατόν να μιλάμε σοβαρά για τέτοια θέματα τώρα? Λοιπόν, και θέλω να πω το εξής. Φίλε Μάριε, μίλησες τώρα για το Βούδα της αθλητικής δημοσιογραφίας, έτσι. Ποιος, που μαζί με τον ποιος? Άλλον τον Καρπετόπουλο, ο Βούδας, 20 χρόνια είχαν εκπομπή να πούμε ότι δεν αντέχεται το 50-50, ναι. Και βγήκαν αληθινοί. Μου λείπουν οι εκπομπές τους αφάνταστα. Δεν αντέχουν τώρα το 50-50. Μου λείπουν οι εκπομπές τους αφάνταστα, ναι. Έλα ρε φίλε, να πούμε, σε παρακαλώ πολύ. Μαθαίναμε πέντε πράγματα, δεν. Έλα ρε φίλε. Και με χιούμορ, και με χιούμορ. Ναι, ναι. Εντάξει, και να θυμίσω κάτι. Και εγώ, να θυμίσω και κάτι. Εγώ, άμα καθαρίσω, ΠΑΕ, και παίρνω 20 χρόνια πρωτάθλημα, ναι. Ξέρεις πόσο χιούμορ θα έχω. ΠΑΕ απαγόρευσε σε ποδοσφαιριστές της να ξαναεμφανιστεί σε εκπομπή τους. Δεν ξέρω. Ολυμπιακός. Και τι έκανε, ο Ολυμπιακός δε φίλε, ξεφώνησε την Νόβα και τον Ρωτέ που... Μετά τις ερωτήσεις που κάνανε στον Γιώργο Ανατολάκη. Εδώ βλέπετε αυτό. Αυτό εδώ είναι. Μιλάμε τώρα ότι ο Καρπετόπουλος τον διώξαν από την Νόβα και αμέσως βρέθηκε και πήγε να πούμε στο Μαρινάκη. Α, δεν με νοιάζει για τον Καρπετόπουλο. Άκου λίγο φίλε, δεν είναι ούτε η Νόβα, ούτε ο Τέο, οτιδήποτε άλλο. Εκεί που πρέπει να κρίνεις που βρίσκεται κάποιος είναι στις ενώσεις, στην ΕΠΟ, στην UEFA κτλ. Εκεί καταλαβαίνεις. Ο Καρπετόπουλος λοιπόν καλά έκανε και ήταν ως δημοσιογράφος και στην Νόβα και παντού. Φίλε, όταν όμως υπάρχω, ορίζεσαι. Υπάρχω, άκουμε, θα σε βοηθήσω, περίμενε. Ναι. Όταν όμως ορίζεσαι. Ναι. Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ναι. Στην UEFA. Και ποιο να ορίσουν, μωρέ, σένα να ορίσουν. Το Ματζιούκι. Εκεί φαίνεται ποιος έχει τις καλές σχέσεις και ποιος όχι. Το Ματζιούκι. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ποιος είναι? Με τον Χρύσανθο δεν μιλάω. Ναι, ναι, εσύ, ναι. Ναι, φίλε, θα μπορούσα. Αν με ορίζανε εμένα, μπορεί να μην γινόντουσαν τα όρια. Επειδή έχω και μία ηλικία, τέλος πάντων είμαι 58. Το λες κάθε μέρα. Το 1977. Όταν γεννήθηκα. Είχα ξεκινήσει. Όταν γεννήθηκα εννοείς. Που μετά έφυγα, ας πούμε, για να σπουδάσω κτλ. Και έγραφα στην αθλητική ηχό. Δύο εφημερίδες υπήρχαν τότε. Άλλος η αθλητική ηχό και το φως. Εφημεριδάρες. Βγαίναν τα σπορ του Βορρά. Εφημεριδάρες και δύο. Ή μία ή δύο φορές νομίζω την εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν. Και το ήξερα, τα αθλητικά νέα δεν βγαίνανε. Ορίστε. Τα αθλητικά νέα πώς τα κλείσανε το 70. Όχι, μιλάω σε καθημερινή και πανελλήνια, ρε φίλε. Τα σπορ του Βορρά δεν είναι πανελλήνια, αυτό σου λέω. Τα σπορ του Βορρά τα παίρναμε, θυμάμαι, φτάνανε, στην Ομόνια. Δύο περίπτερα, ένα πλατεία Κάνικος και ένα να πούμε πάνω στην Ακαδημία. Μπράβο, στην μπράβο, παντού, άλλο θέλω παντού. Να πω. Και γνώριζα λοιπόν, βλέποντας τότε, πηγαίνοντας στην εφημερίδα και με ιερά τέρατα της τότε δημοσιογραφίας. Ναι. Γράφαν ακόμα Βαγγέλης Φουντουκίδης, Γιάννης Διακογιάννης και τα λοιπά, ναι. Στην αθλητική, ναι. Ο Γιάννης Αργυρίου, ναι. Γερακάρης, που ο Αβούρης που έφυγε και έφτιαξε την ώρα και τα λοιπά. Μπράβο. Άλλο όμως θέλω. Εγώ δεν το γούσταρα αυτό.
Υπήρχε βέβαια ένας φανατισμός πολύ μεγάλος, γιατί τότε το παίζανε πολύ αντικειμενικοί. Τότε φαντάσου έβγαινε ο Δελιγιάννης στην ΕΤ2 και έλεγε ότι κάνουν λειτουργήμα. Ότι η δημοσιογραφία ήταν, η αθλητική δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Εν πάση περιπτώσει γελάγαμε. Τότε αυτό, σήμερα έφτασε λοιπόν, μια και μου αναφέρει το κομμάτι αυτό, περί δημοσιογράφων και όχι μόνο του Πανούτσου και του Καρπετόπουλου, σήμερα είναι ξεκούραστη δουλειά. Το τι γράφουν οι δημοσιογράφοι έρχεται έτοιμο. Λες, ε. Έτσι. Αν λέω. Ναι. Αν λέω. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι σήμερα... Δεν μιλάω για όλους. Ότι τότε η δουλειά ήταν πολύ πιο εύκολη. Όχι. Τώρα υπάρχουν... Τώρα είναι έτοιμη, αγόρι μου. Τώρα υπάρχει ίντερνετ. Όχι, κάνεις λάθος. Τώρα... Στέλνεις ένα τώρα, mail και το ανεβάζω. Δεν είναι τόσο απλό που το λες εσύ. Ναι. Δεν είναι. Αλλά... Θα έρθεις μια μέρα εδώ να δεις πώς γίνεται. Θα να σου πω λοιπόν το εξής. Λοιπόν, τώρα είναι. Τώρα είναι. Μπερδεύεις. Εφημερίδες αθλητικές, λέω εγώ ένα παράδειγμα. 4-5 εφημερίδες αθλητικές που έχουν. 50 site. Που γράφουν για τον Ολυμπιακό και γράφουν όλοι τα ίδια πράγματα. Άκου λίγο. Ούτε τα κόμματα δεν αλλάζουν. Τώρα υπάρχουν site. Το άλλο πες το δει. Τώρα υπάρχει αμεσότητα. Ναι. Τώρα υπάρχει Facebook. Και υπάρχουν 8 εκατομμύρια δημοσιογράφοι για όλη τη χώρα. Όχι δημοσιογράφοι. 8 εκατομμύρια δημοσιογραφούντες. Αυτό θέλω. Έχει πάρει αυτός που έχει το site ένα δημοσιογράφο του Ολυμπιακού. Μπαίνεις τώρα εσύ λοιπόν, άκουσε με λίγο. Υπάρχει και το κόντρα. Άκου λίγο. Μπαίνεις τώρα. Άκου λίγο, ρε. Μα δεν ακούς λίγο, το αντικείμενό μας είναι. Ναι. Μπαίνεις τώρα στο Facebook και ανεβάζεις. Έδιωξε το Μυραλάς ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Μετά από 5 λεπτά. Μη. Συγγνώμη. Μετά από 5 λεπτά αυτό θα είναι στα μισά site. Καμία αντίρρηση. Και θα μείνει εκεί. Και όταν μετά από τρία χρόνια ξαναπατήσεις Μυραλάς, θα σου βγάλει για αυτή την είδηση. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η δημοσιογραφία σήμερα. Για να καταλάβεις, να γράφεις τα σωστά. Μισό λεπτό και εμένα, μισό λεπτό, να κάνω την απλή, σαν ακροατής και σαν αναγνώστης. Λοιπόν, την παρατήρησή μου. Υπάρχει το Χ, το Ψ και το Ωμέγα site. Αυτοί έχουν τρεις διαφορετικούς ανθρώπους που γράφουν, αρθρογραφούν κτλ. Για τον Ολυμπιακό. Μπαίνεις ύστερα την άλλη μέρα και βλέπεις ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Δεν κάνουν ούτε τον κόπο να αλλάξουν το κόμμα. Σε βασικά, πρόσεξε, όχι δεν έκανε προπόνηση σήμερα ο Ολυμπιακός ή ο Βιαλάς ή οτιδήποτε. Σε βασικά θέματα. Μπαίνει σε όλα τα site εδώ στην Αθήνα και όλοι του Ολυμπιακού γράφουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, ας πούμε, για αυτό που έγινε στα Γιάννενα. Θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ορίστε. Ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, είναι Πέμπτη σήμερα να πούμε και έχουν βγάλει, παιδιά, εγώ το ζω αυτό το πράγμα. Βγάζουν, εντάξει, ότι βγάζουν αφρός να πούμε ότι έγινε, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Πες ότι είμαι ο ΠΑΟΚ εγώ και με καλεί ο εισαγγελέας. Να τιμωρηθώ, βεβαίως να τιμωρηθώ. Βεβαίως. Και το κάνω μια απλή ερώτηση. Για ποιο πράγμα, τι θα μου πει. Για, ξέρετε τι γράφουνε στα site. Για αυτά που έγιναν τα ταβαντούρια, τα έτσι. Για ποιο συγκεκριμένο. Έγινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάποια επεισόδια και δεν το είδαμε. Άμα έγινε, βεβαίως. Έγινε πάνω στις εξέδρες, έπεσε ξύλο και υπάρχει κανένα βίντεο που να το δείχνει. Όχι. Γιατί λέει ανοίξανε την πόρτα απ' έξω. Έγινε ένα καλά. Λες και έχουν τιμωρηθεί πολλές ομάδες για άνοιγμα πόρτας. Δημήτρη, μηνύματα Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Περίμενε, γραμμή έχει. Άγραμμη, ναι. Να ακούσουμε τι ώρα είναι πρώτα. Ναι, ναι, μισό λεπτό, φίλε, sorry, μισό λεπτό. Η ώρα είναι 11:30. Ψήνεσαι για χειροποίητα κρεατικά στη σούβλα. Δοκίμασε λαχταριστό ελασσονίτικο και κοντοσούβλι σιρινό ή κοτόπουλο από το Grill House το Γυράδικο στον Εύωσμο. Τι θα ντυθούμε φέτος από κρύες, ρε ψηλέ? Εγώ λέω να ντυθώ σουβλάκι. Σαν εκείνο το ζουμερό σουβλάκι με απόλα από το Grill House το Γυράδικο. Δεν είμαι για το Γυράδικο με τη γλώσσα της πεθεράς. Το κοντοσούβλι, το λαχταριστό ελασσονίτικο. Μη μου λες αλλά, μη μου λες αλλά, γιατί θα σε φάω ζωντανό σουβλάκι. Όπα όπα, 2-31-0-75-75-78. Grill House το Γυράδικο. Και φάε μέχρι σκασμού. Grill House το Γυράδικο. Όλα χειροποίητα, όλα στα κάρβουνα. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο delivery 2310-75-75-78. Και μην ξεχνάτε, την Τσικνοπέμπτη θα πάρουν φωτιά οι σχάρες. Φωτιά οι σχάρες. Το μήνυμα της ημέρας, πριν πάμε στο φίλο που περιμένει, ζήσαμε στιγμή που ο Χρύσανθος είπε σε κάποιον, μάθε να ακούς. Καλημέρα στον επόμενο. Πολλές φορές το έχω πει. Γεια σας κύριε. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα.
Άγγελος ΠΑΟΚ. Άγγελος οπαδός του ΠΑΟΚ. Απανέως επιβάτες. Όχι, όχι. Από Μπελόγκους. Βαφτισμένος από τον Τζατσαρό σαν Σάτκοφ. Από τον Τζατσαρό σαν Σάκοφ. Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα. Νομίζω ότι και τα, τίποτα από τα δύο δεν σε τιμά. Ναι. Κοίταξε. Με το που το αλλάξαμε, το προσωνύμιο πάει καλά ο Σάτκοφ νομίζω. Έβαλε και γκολ. Το θέμα είναι άλλο, Άγγελε, η Αμπελόκη πήρε φίλα Αμπελόκη που ζενίψε, ότι είσαι. Ναι, ναι. Ερωτικός μετανάστης, ερωτικός μετανάστης Αμπελόκης. Α, από πού είσαι, κανονικά. Σικές, σικές. Από σικές. Μακριά πήγες, ρε φίλε. Μακριά πήγες. Κατηφόρησε. Γιατί η Αμπελόκη πήρε... Εμείς φύγαμε, ρε φίλε, από Χαριλάο Βαθύλακο, τι μου λες τώρα. Κοινωνική υποβάθμιση. Η Αμπελόκη είναι κατά λάθος δυτική. Κατά λάθος δυτική είναι η Αμπελόκη, ανατολική έπρεπε να είστε. Κάπως έτσι, φίλε, είμαστε πίσω από το σταθμό, κέντρο, όλα δίπλα. Ναι. Για πες. Λοιπόν, παιδιά, ο ΠΑΟΚ τώρα μπορεί να πήρε αυτό το offside. Θα συμφωνήσω με τον Μένιο ότι και εγώ δεν γουστάρω αυτά τα πράγματα. Δεν γουστάρω, δηλαδή θέλω να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι, οκ, είπα ο Ξύσιμα, αλλά δεν γουστάρω όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Εντάξει, αλλά ναι μεν στο κύπελο με τον Ατρόμητο πάλι το offside, αλλά έχουμε και πράγματα που δεν τα πήρε ο ΠΑΟΚ, ενώ έπρεπε να πάρει το πέναντι με στη Λάρισα και κάτι άλλα τέτοια τρελά περίεργα. Δεν πιστεύω ότι αλλοιώνεται το πρωτάθλημα. Όλοι έχουν πάρει από κάτι. Έτσι, και ο Ολυμπιακός έχει πάρει και η ΑΕΚ έχει πάρει. Η ΑΕΚ είναι το πέναντι που ο άλλος έπεσε από, από το κέντρο της Αθήνας και πήρε το πέναντι στο Περιστέρι, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι αλλοιώνεται το πρωτάθλημα και κακώς βγαίνει αυτή η εικόνα προς τα έξω. Ναι. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω ότι φέτος μπορεί ο ΠΑΟΚ φέτος να πήρε περισσότερα ψίχουλα που δεν έπαιρνε πέρυσι. Ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Ωραία, Άγγελε, φιλιά στους Αμπελόκηπους. Τα υπόλοιπα μηνύματα με το που επιστρέψουμε το τελευταίο διάλειμμα. Μόνο Δημήτρη, για να... Όχι, όχι. Του Παναγιώτη, λίγο, όχι, να του Παναγιώτη. Να περιμένει. Τώρα που είναι επίγον, ρε, φίλε. Να περιμένει. Μπράβο στο Χρύσανθο, δικαίωσε το όνομα και τον τίτλο του. Με συνοπτικές διαδικασίες κατάφερε να οργανώσει Τσικνοπέμπτη μέσα σε λίγα λεπτά εδώ στον Λίμπερο. Για μας, μην κάνεις τώρα. Τι ώρα έρχομαι. Τι ώρα έρχομαι δηλαδή. Μια μισή ώρα να είσαι εδώ. Όταν θα φύγεις θα φύγεις. Φίλε πλάκα μας κάνεις τώρα, μια μισή τι πρωινό θα φάμε. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Νοέμβρη του 83. Θα έρθει μια μισή. Με τάπερ θα βάλει μέσα και θα φύγει. Το ξέρεις αυτό? Όχι βέβαια. Εσχρό, τι μπορεί να κουβαλήσω αυτή τι είπες. Έχουμε την καλύτερη γραμματική υποστήριξη. Νοέμβρη. Μαριλής. Νοέμβρη του 1983 πρωτοβγαίνει ο φίλαθλος. Μετά από αυτόν το χάος. Προφανώς και συμφωνώ, Παναγιώτη. Ναι, ναι, βέβαια. Και μας θυμίζει ότι τα σπορ του Βορρά. Σχολή ναι. Ολόκληρη για να κάνει ο φίλαθλος. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που κάνεις τώρα φίλαθλος είναι. Εννοείται. Εννοείται. 8,5 αιώνες μπροστά. Ο φίλαθλος λοιπόν τα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη τα έχει ο μεγάλος ο ένας και μοναδικός Γιώργος Λιάσκος. Που ήταν μόνος του ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Και ήταν στο διπλανό γραφείο που είμαστε στην Αθλητική Μακεδονία. Ωραία. Και λοιπόν, αν ο φίλαθλος. Αν εκτιμάσαι το φίλαθλο, τι σχέση έχει αυτό. Σχολεί έκανε ο φίλαθλος. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ηλία Μπαζίνα, αποδυτηριάκια. Αποδυτηριάκια, ειδικά, ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος λασπολόγος. Ακόμη τώρα βγάζουν. Από τον αποδυτηριάκια. Ακόμη τώρα βγάζουν μεροκάματο. Μεροκάματο. Ξέσχιζε τον Άρη. Τα λες αυτά. Με ανυπόγραφα φυσικά, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι. Πιο μεγάλη παπαριά. Πιο μεγάλη παπαριά. Κρυμμένος πίσω από την ανωνυμία γιατί δεν είχε το θάρρος να είναι να βγάζει τη μάπα του. Αυτόν τον Άρη, εσύ γιατί τέτοιο. Γιατί ήταν μάπα στη μάπα του. 50 χρόνια αυτόν τον Άρη τον κυνηγάνε έτσι. Η ΕΟΚ, το ΝΑΤΟ, όλοι. Οι κομμουνιστές, ακροδεξιοί, όλοι με τον Άρη. Κάνατε επανάσταση ο ΠΑΟΚ, φίλε, για το ποδόσφαιρο. Για τον Άρη. Τα σπορ του Βορρά μέχρι Οκτώβριο του 88 βγαίνανε Δευτέρα και Σάββατο, μας θυμίζει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Τώρα έχουμε φόρτσα. Και Πέμπτη όμως. Ναι, και έχω πολλά Πέμπτη. Έχω Πέμπτη, ναι. Μήνυμα του φίλου του Ολυμπιακού. Ο πρώτος φίλος του Ολυμπιακού που στέλνει σήμερα μήνυμα και απαντάει σε όλους τους άλλους που ηρωνεύονται την ομάδα του. Μου επιτρέπεις. Ναι, εσύ, να το διαβάσω εγώ. Εσύ, αυτό. Φυσικά, εννοείς. Και εσύ διάβασε το άλλο. Εσύ διάβασε το άλλο του 8-8-7. Επίσης πάρα πολύ ωραία. Αργιανός είναι. Λέει ο Γέστε 7, Ολυμπιακός, γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης. Φοβερά πράγματα. Γελάω με όλους τους καρπαζωείς πράκτορες τόσων ετών με το τελειώσαμε με αυτούς. Άντε και έχασα έναν τίτλο. Τι έγινε? Απλά η οκταετία θα γίνει εφταετία. Γέστε 7, καλημέρα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Διάβασε το 8-8-7 τώρα.
Υπήρχαν κόκκινα γυαλιά, τα έβλεπαν όλα καθαρά και τίμια. Και μαύρα που τα έβλεπαν όλα στημένα και βρώμικα. Τώρα γίνεται το αντίθετο. Ρε Μάρι, τι να πάρω από τα Opticon. Αν έχει ανάγκη 8-8-7 κέρδισε, πήγαινε πάρε. Έχει φέρει καινούργια σειρά γυαλιά ηλίου. Εκπληκτικά τα γυαλιά μπάσκετ φοράω, να ξέρει. Και φοράει γυαλιά μπάσκετ, έκανε στο Τσαλτίδι. Φοβερά, μόνο αυτό. Μπορεί να τριπλάρει πλέον. Μίξη James Worthy με ξέρω εγώ. Ναι, πάμε γραμμή, καλημέρα. Ναι. Γεια σα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Εσύ, ναι, ναι. Αδερφέ, όνομα και ομάδα, αν θες. Δεν θα σου πω όνομα, είμαι από Τούμπα, από Οξής. Δηλαδή, άμα έλεγε Γιάννη, ρε φίλε, η Κώστα, η Μάκη, θα γινόταν τίποτα. Δεν θέλει να πει ψέματα. Πες Νίκο, τι ωραία. Λένε. Δεν θέλει το παιδί. Καλά, καλά. Από Τούμπα, άνω ή κάτω. Τάκης, τάκης. Άλλο θέλω να ρωτήσω, παιδιά, για ποδόσφαιρο. Εντελώς άσχετο με αυτά που λέτε. Για ποδόσφαιρο Σάλα, ένα που είναι ενήλικο στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει κάποιο σωματείο που να μπορεί να πάει. Γιατί Σάλα, ρε φίλε. Δεν είμαστε σίγουροι. Δεν γιατί είμαστε σίγουροι. Είμαι λίγο πιο αδύνατος από σένα, Αθλητήδη. Να μην παίξει ποδόσφαιρο, άμα είσαι λίγο πιο αδύνατος από μένα. Πώς... Γιατί είναι το παιδί, πιο αδύνατος από μένα πριν να αρχίσω διατροφή μετά. Τι μπούλινγκ είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς είσαι. Τι ύψος έχεις, θα σας πω. Ιδέα, τέλος πάντων. Τι ύψος έχεις. 1,70. Και τι, πόσα κιλά είσαι. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είμαι λίγο πιο αδύνατος από σένα. Είμαι απλά κάπως αγύμναστος. Είμαι κανονικός περίπου. Είμαι λίγο πιο παχύς από το κανονικό. Άρα τι είσαι πιο αδύνατος από μένα. Θεωρείς γυμνασμένο τον Τσαλτίδη, ρε φίλε. Το είπα για τη φάση, ναι. Εγώ είμαι 91, ρε φίλε. Εντάξει, τα γόρι μου. 1,70 και δεν θα παίξεις μπάλα σάλας. Γιατί τι. Παίξε, άκου να σου πω τι θα παίξεις. Μπορείς να παίξεις bowling. Σκάκι. Bowling. Εντάξει, ωραίο χιούμορ, ωραίο. Τάβλι. Γκολφ. Γκολφ. Ο Χρήστος γι' αυτό διακρίνε... είστε στην πίτα εθνική, ρε φίλε, γιατί διακρίνε δεν έχεις ωραίο χιούμορ. Μπορείς να μου απαντήσεις την ερώτησή μου. Διακρίνεται για το χιούμορ του, δεν είναι. Όχι, δεν ξέρουμε. Φίλες. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει. Να πω και κάτι για τον Μάριο. Ναι, Τάκη. Μάριε, σε συμπαθώ, αλλά ρε φίλε, νομίζω ότι την έχεις δει που είσαι αντιεθνικιστής και τέτοια πράγματα. Το έχεις δει επειδή νομίζω ότι είσαι ο αλήτης της φάσης, ο περίεργος, ο... Καταλαβες. Είμαι αντιεθνικιστής. Θα σε γουστάρουν οι γκόμενες πιο πολύ, γι' αυτό είσαι περισσότερο. Νομίζω είναι για τις εντυπώσεις. Θα με γουστάρουν οι γκόμενες πιο πολύ. Ορίστε. Θα με γουστάρουν οι γκόμενες πιο πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, ότι οι γκόμενες άμα δουν κάποιον που είναι εκτός από τα ταμπού και καλά, ότι α, δεν γουστάρω ούτε το έθνος, είστε φασιστάκια κτλ. Λες και όλοι οι υπόλοιποι μισούμε τους μαύρους, ας πούμε, που... ή τους... Καταλαβες. Όχι, δεν στο λέω τώρα. Νομίζω τη σκέψη του, ρε παιδί μου. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά νομίζω καταλάβει, ότι για αυτό το εγώ λόγο... είμαι άνθρωπος των αντιθέσεων. Εγώ ήμουν επί χρόνια καταρχάς πλαστικομοντελιστής. Αγαπώ την πολεμική ιστορία. Έχω φτιάξει περίπου στη ζωή μου 800 άρματα και αεροπλάνα. Ναι, ρε φίλε, απλά αλλά ιδεολογικά πω... πολιτικά όμως είμαι ουμανιστής. Δηλώνω ουμανιστής. Θέλω να σου πω πιστεύω ότι εγώ ας πούμε λέω ότι οι φυλές έχουν διαφορές μεταξύ τους. Ακόμα και στην θεία. Δεν σημαίνει ότι μισώ τους μαύρους όμως. Λέω ότι κατά μέσο όρο έχουν διαφορές. Δεν είναι μόνο η, πώς το λένε, η κουλτούρα που τους κάνει. Δεν διαφωνήσω. Είναι και το DNA. Αυτό πιστεύω. Δεν σε λέω ότι πρέπει να πιστέψεις αυτό. Ναι. Αλλά έχετε την τάση όποιον πιστεύει κάτι τέτοιο να το λέτε, ξέρω εγώ, φασιστάκο και τέτοια πράγματα. Όχι, όχι. Μήπως ξέρεις γιατί. Γιατί είναι λόγω και της κρίσης, τελευταία τριετία, τετραετία, πάει να γίνει κυρίαρχη πολιτική τάση, ας πούμε. Ρε φίλε, είναι λογικό. Άμα έχουμε φάει στο κεφάλι τόσα χρόνια να πούμε αυτό το... Το αριστερό ωραία. Το πράγμα που δεν έχω θέμα. Μπράβο, τότε πάνε και κάνε μαγκές. Καλά λέει ο Ραπτόπουλος. Πάνε και κάνε μαγκές. Όχι στον Πακιστανό που ζυγίζει 21 κιλά ή στον Αιθίωπα που ζυγίζει με τα ρούχα μαζί 3,5 κιλά. Συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό πάνε σε κάποιους άλλους που γυρνάνε με μαχαίρια όλη μέρα και όλο βράδυ. Μα δεν είμαι με αυτούς τους άλλους. Δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Σε αυτό που λες συμφωνώ. Κατάλαβε. Είδες τι έγινε στα δικαστήρια. Τι είχε στα δικαστήρια πρόσφατα. Ποιοι κουβαληθήκαν 6-7 άτομα για το παλικάρι στο Καλοχώρι. Για το καλό, στο καλό χώρο τι έγινε. Τι έγινε, δεν είναι πάντα πρώτη είδηση, παντού έπαιξε. Το παλικαράκι, ο Έλληνας, πάει. Το παιδί, Θεός χωρέστο. Έγινε, φίλε, καλημέρα. Έγινε. Καλημέρα. Yeah. Σαν σήμερα είχαμε το τραγικό περιστατικό στη Θύρα 7. Βλέπω μια φωτογραφία. Το 81 ήταν, έτσι. Το 81, ναι. Μετά το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 6-0 για το κύπελο. Πρέπει να είναι πατέρας με παιδί. Λογικά, έτσι είναι. Ίσως μπορεί και να μην είναι Δημήτρη. Εντάξει, ναι, πάντως είναι ένας κύριος, μάλλον με ένα παλικάρι. Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτη φωτογραφία. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει όσα χρόνια και αν περάσουν, κανείς δεν θα ξεχάσει τις ψυχές που έφυγαν άδικα. Ποτέ ξανά θύματα στο ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους και ένας οπαδός της ΣΑΕΚ, έτσι. Στη Θύρα 7. Ναι, ναι. Ένα παιδί, ένας νεαρός, ένα παιδί, ένας οπαδός της ΣΑΕΚ. Ναι. Πω, φωτογραφία στον καζέτα είναι φοβερή. Βέβαια, μάλλον το παιδάκι είναι ζωντανό που κρατάει στην αγκαλιά, αλλά είναι τραυματισμένο.
Και πίσω βλέπεις το χάος. Να πω τώρα την αμαρτία μου. Μου επιτρέπεις? Δεν σε εμπιστεύομαι, αλλά μην το πεις. Η φωτογραφία πρέπει να είναι λάθος. Τι λάθος να είναι? Τι λάθος να είναι, μοντάζ? Δεν πρέπει να είναι αυτό από την 7. Γιατί? Αυτό πρέπει να είναι φωτογραφία. Δεν παίρνω όρκο. Αυτό πρέπει να είναι από το Χέιζελ. Στο Χέιζελ, ρε φίλε. Έλα και δες την, Χρήστο, έλα λίγο. Έλα λίγο. Έλα λίγο. Εντός κερκίδας. Εδώ είναι σε είσοδο. Φαίνεται ότι είναι είσοδο. Έλα, Χρήστο, δες τη φωτογραφία αυτή. Έχει καμία σχέση με θύρα 7? Γιατί να μην έχει? Να, εδώ τείχος είναι. Όχι, δεν είναι. Είσοδο είναι. Και τη βλέπω πρώτη το φορά. Το Χέιζελ είναι σε, και τη βλέπω πρώτη σε κερκίδα. Φορά. Δεν έχω δει ποτέ το σκηνικό αυτό από Καραϊσκάκης. Ποτέ. Είναι λάθος φωτογραφία. Τραγικό. Ποιο είναι αυτό? Γκαζέτα. Λάθος κάνεις εσύ. Λάθος κάνεις. Είναι είσοδος, είναι κερκίδα, ντουβάρι είναι εκεί. Το Χέιζελ είναι. Ντουβάρι έχουμε και εδώ πέρα κάτω, δεν έχει θέμα. Ναι, είναι είσοδος, είσοδος. Αυτό δεν είναι Καραϊσκάκης, εκείνο το μάτς. Είναι ανθρώπινο λάθος. Τα διακριτικά, βρείτε τα διακριτικά. Εδώ πέρα πλαστική σακούλα, ασπρόμαυρη, ξένη. Οι φάτσες γενικά δεν είναι Ελλάδα. Αυτό δεν είναι Ελλάδα. Είναι εποχή Ελλάδα, γιατί. Δεν είναι Καραϊσκάκης. Είναι μαλλιά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει φωτογραφία τέτοια τραβηγμένη εκεί, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τέτοια. Αλλά, με κόσμο εντάξει. Μέσα από την 7. Ναι, ναι, έχω και. Εντάξει, και βιβλίο. Πάμε, έχω. Καλημέρα στο φίλο. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά, παλικάρι μου. Λίγο πιο δυνατά. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις? Από Αθήνα. Κωστής λέγομαι. Κωστής. Έλα, ρε φίλε, επιτέλους να μιλήσουμε και με ένα εξή. Αθηναίος, έτσι, Αθηναίος. Ναι, Αθηναίος. Έκανα εγώ το πρώτο βήμα γιατί αισθανόμουν. Πώς να το πω τώρα, σαν το πιανίστα στο σαλούν. Να ακούω όλους τους άλλους να ξέρουν ο ένας με τον άλλον. Γιατί ήθελα να πάρω θέση σχετικά με το τελευταίο καιρό. Με το τελευταίο διάστημα που έχει γίνει με την ΑΕΚ, αυτό που έχει γίνει. Λοιπόν, θεωρώ εγώ αυτή τη στιγμή τη μόνη ομάδα που μπορεί να κρίνει το μέλλον του πρωταθλήματος, γιατί θα το πω αυτό. Το να νικάς τον Ολυμπιακό 3 φορές μέσα σε μία χρονιά δείχνει την αποφασιστικότητά σου. Ναι. 1. 2. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα φέτος που σε 6 με 7 παιχνίδια έχει ανατρέψει την κατάσταση. 2-0 με τη ΡΙΑΕΚΑ, 2-2. Με τον Ολυμπιακό 2-0, 3-2. Τώρα είμαι στο Φάληρο από 1-0, 2-1. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό δεν έχασε το 93, έβαλε γκολ. Αυτό δείχνει μια ομάδα η οποία αρνείται να χάσει. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η μοναδική ομάδα που μπορεί να την κοντράρει αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει υλικό, έχει την έδρα του τα ματς, αλλά και η μοναδική ομάδα που δεν μπορεί να την κοντράρει είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει αυτόχειρα στις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι. Θεωρώ εγώ. Τι, τον Ολυμπιακό το ψεγράψες? Ναι. Λάθος κάνεις. Τον ψεγράψεις. Λάθος κάνεις. Θα το δείτε την Κυριακή. Θα χάσει από τον Ατρόμητο. Καλά, εντάξει. Ούτε ως ουσιαστικό ρυθμιστή, Κωστή. Ο μόνος που μπορεί να ρυθμίσει λίγο, πιστεύω, το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι ο Ατρόμητος. Γιατί έχει τα μάτια στην έδρα του και ο Ατρόμητος γενικά δείχνει ότι με τις μεγάλες ομάδες δεν. Μου τον γκρέμισε τώρα όλο. Μου τον γκρέμισε όλο. Τώρα. Τα μάτια. Στα μεγάλα μάτια είσαι πολύ καλός. Έχεις νοοτροπία, έχεις προσωπικότητα, έχεις Έλληνες παίκτες σημαντικούς. Στα μικρά μάτια που πρέπει να παίξεις και να δημιουργήσεις, θα τα πάρεις. Με τον Αστέρα δεν νομίζω να το πάρω το μάτια την Κυριακή. Εγώ. Νομίζω η ΑΕΚ θα κελάρει την Κυριακή. Είναι λίγο η πολύ αυτό που λέμε ότι στην Ελλάδα οι μεγάλες ομάδες έχουν αυτό το θέμα. Βασικά όχι ακριβώς οι μεγάλες ομάδες, οι ομάδες του πρωταθλητισμού. Δεν μπορεί η ΑΕΚ νομίζω να αποβάλει αυτό το πράγμα μέχρι το τέλος. Δηλαδή σίγουρα θα κάνει γκέλα. Μακάρι να μην κάνει έτσι. Απλά πιστεύω ότι θα κάνει μια γκέλα τώρα με τον Αστέρα και θα ξανακάνει πάλι γκέλα θεωρώ στον Ατρόμητο μετά τα 2 ευρωπαϊκά μάτς που η ομάδα όντως θα έχει σκάσει εκεί. Γιατί η ΑΕΚ με 16 παίχτες παίζει όλη τη χρονιά. Έτσι. Κάτι Αϊντάρεβιτς, κάτι Κλωναρίδες δεν υπάρχουν στο χάρτη αυτή. Ναι. Με 16 παίχτες παίζει τη χρονιά. Μάλιστα. Κωστή, σε δύο πράγματα αν θες απαντάς δύο ερωτήσεις. Ηλικία και περιοχή, αν θέλεις. Αθήνα μένω στο Βύρονα. Στο Βύρονα, ναι. Ναι. Και ηλικία 22 χρόνων. Με τεράστιους FFC, έτσι. Λατρεμένη έφευση. Βύρονα, κάτσε καλά. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Ωραία, ρε. Καλημέρα. Ευχαριστώ, γεια χαρά. Για καλή συνέχεια. Τι ωραία παρουσία, ρε φίλε. ΑΕΚ, ρε φίλε. ΑΕΚ. Από Αθήνα, ρε φίλε. Ξεκινάει το παιδί και λέει: νιώθω σαν τον πιανίστα που στο σαλούν που όλοι οι άλλοι. Δακρύσαμε. Η φωτογραφία είναι από το Χέιζελ, έτσι. Αλλάξτε φωτογραφία, παιδιά. Δεν υπάρχει τέτοια λήψη φωτογραφία από εκείνη τη μακάβρια στιγμή στη θύρα 7. Δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, θα γκρεμιζόταν το σύμπαν. Γιατί? Δεν υπάρχει. Γιατί θα γκρεμιζόταν το σύμπαν? Να μπει και Έλληνας ρεπόρτερ εκείνο το απόγευμα και να τράβηξε τέτοια φωτογραφία με τον κόσμο να βγαίνει προς τα πάνω στην 7. Θα ήταν νεκρός και ο φωτογράφος. Μα είναι σε φάση όπου το τραγικό γεγονός
είναι σε μια ύφεση. Δηλαδή ναι, κατα... μαζεύουν. Ναι, δηλαδή, δεν είναι. Είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι ανθρώπινο λάθος. Εντάξει. Ποιο? Είναι ανθρώπινο λάθος. Άσε μας. Πάμε τελική ευθεία. Δεν είναι κάτι τραγικό. Εκπομπής. Για μπάσκετ, Άρη, δεν λέμε κουβέντα. Τι ούτε για τις εξελίξεις, ούτε για την ένατη συνεχόμενη ήττα. Ποιες εξελίξεις? Δεν έχει διοικητικά εξελίξεις. Όχι, τίποτα δεν έχει. Α, άρεσε, για το πανό η απορία σου, ρωτάς εμένα, τον Χρήστανθο ρώτα. Ένα πανό για ένα καραφλό. Για τον Μάριο. Καραφλέ, φεύγει από την ΚΑΕ, κάτι τέτοιο. Τι ρωτάς εμένα, ρωτά εμένα. Για τον Μάριο είναι. Για μένα, γιατί, να. Γιατί να φύγω, δεν είμαι στην ΚΑΕ. Δεν είμαι στην ΚΑΕ, άρεσε. Η ΚΑΕ τι σημαίνει, ξέρεις. Τι σημαίνει. Η βίστηση ανεξάρτητη εθνικότητας. Φίλε, χθες Τσαλτίδη, αυτό σε τιμά. Έχουν Νταλκά. Εκεί βλέπουμε το μάτς. Παοξίδες βλέπουν, έχουν Νταλκά με το ΑΕΚ Ολυμπιακός και ρωτάνε και για σένα στο μπάσκετ τι κάνεις. Σε τιμά αυτό. Σε αδιάφορο μάτς. Σε τιμά αυτό. Το οποίο έπρεπε να χάσω για να μην συνεχίσω στο άλλο το FIBA. Ναι, δεν μας το να το παίξουμε. Ποιο? Στο είπα, φίλε. Έπαιζα χωρίς Ντουδιέ και Τσαϊρέλη χθες. Δηλαδή, σοβαρά μιλάς. Με τι ήθελες να παίξω? Καλά, να αυτό είναι υπέρ σου. Αυτό είναι υπέρ σου. Τσαϊρέλη δεν υποθέτω. Ο Τσαϊρέλη είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Μάρια έχει 20 πόντους μέσω όρο. Το καλημερίζω με το παιδί, δεν έχω τίποτα. Αλλά λέω την μπούρδα μου. Εντάξει. Αλλά την μπούρδα μου την είπα. Φαντάζομαι ο Ερ Τσαϊρέλη που είπε και ο Αμερικάνος τότε. Άκου λίγο τώρα. Πάνα ζυγεί στον Ουάσιγκτον που είναι λίγο πιο αδύνατο από μένα, όντω. Στην κατηγορία του κατουράει όλου. Καλά. Και μπορεί και εσένα με στο παλέ για πλάκα. Αμαρθεί. Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις με τον Άρη στο μπάσκετ? Ο Δαρίος. Τελευταίο ήταν εκεί. Έπαιζε ο Διαμαντίδης. Στο Ιβανόφιο, ο υποβασμός. Που είμαι μπροστά και γίνονται τζάμπα τα επεισόδια. Θα τους έκανα για πλάκα, θα τους έπαιρνα. Κάτσε γιατί υπολογίζω τα τεμάχια τώρα. Στο ποδόσφαιρο πόσα χρόνια έχεις να παίξετε? Στο ποδόσφαιρο. Έλειπε αυτός, έλειπε. Ναι. Γενικά τα ραντεβού μας είναι λίγο, ξέρεις. Θα συνερθείτε ποτέ? Την επόμενη πενταετία δεν το βλέπεις. Μα ήταν τόσο ωραία, αυτά τα ντέρμπι ήταν τόσο... του χρόνου κύπελο. Κρίμα. Κλείνουμε δεύτερη ώρα. Χριστό, ο Βράνιες με το μαλλί αυτό το πλατινέ δεν είναι σαν μέλος των DPS mod και το κούρεμα αυτό, ξεκίνημα του 80, εποχή I just can't get enough. Ναι. Γκάχαν. Ότο Καλογεράς, δεύτερη ώρα στην Τρόικα, το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Με τρία καταστήματα, Λαμπράτη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 στην παλιά συμμαχική Ροκάστρου. Στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στη Θέρμη, τηλέφωνο 2310-694-97 για οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το αυτοκίνητό σας. Injection Service. Εκεί ρυθμίζεις και ελέγχεις τον βενζινοκινητήρα. Απόλλων 18, στην κάτω Τούμπα. Και φυσικά το δέντρο στο μπαρ. Πω πω τι θα γίνει εκεί πέρα πάλι σήμερα. Το αδιαχώρητο. Bliss, με ελληνικό και ξένο. Σε pop ρυθμούς σήμερα, τσίκνο πέμπτη, η καλύτερη επιλογή, το δέντρο στο μπαρ Βασιλέως Γεωργίου 25, τηλέφωνο 2318-1885 και μας ενημερώνει φίλος ότι με αφορμή την τσίκνο πέμπτη σήμερα πήρα τηλέφωνο σε 20 ταβέρνες για να κλείσω τραπέζι για σήμερα το βράδυ. Βρήκα στην 20η, είναι ψαροταβέρνα. Αν πρέπει να είναι ο μόνος παοκτσής με τον οποίο συμπάσχω απόψε. Ναι. Η καταγγελία του Αντιαριανού είναι ότι σε σήμα στην περιοχή Μαρτίου, λίγο πιο πάνω από τον Παλί, υπάρχει σήμα που δείχνει υποχρεωτική πορεία κατεύθυνσης. Υπάρχει αυτοκόλλητο του Super 3 Πάρτρας. Το καταγγέλει ο φίλος για να ξυλωθεί το σήμα. Ναι, το αυτοκόλλητο. Το αυτοκόλλητο. Έτσι, τσικνοπέμπτη σήμερα σημαίνει τι? Είναι ταυτισμένη με τη λέξη στη Θεσσαλονίκη εδώ και 30-32 χρόνια. Σάντρα, αποκριάτικες στολές ενηλίκων και ανηλίκων, πώληση, ενοικίαση, χοντρική, λιανική, στολές, στολίδια και απίστευτα ατελείωτη ποικιλία από αξεσουάρ στην Σάντρα. Ίωνος Δραγούμη 41, γωνία στην ουσία με τι Εγνατία. Προτείνουμε για σήμερα ροζ πάνθυρα για άντρα και ροζ πανθυρίνα για γυναίκα από τις στολές Σάντρα, γωνία Εγνατίας με Ίωνος Δραγούμη 41. Και αν πεις ότι σε ακούμε στην Τρόικα θα πάρεις και μία έξτρα εκτοσούλα για τον Δημήτρη. Επιστροφή στο πρόγραμμα του Λίμπερο σε λίγο με ΠΑΟΚ 24. Εμείς με Τρόικα τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά. Ποιος περιγράφει απόψε? 10. Σήμερα έχουμε... Ο Μαμουζέλος. Ο Μαμουζέλος ο Γιάννης. Θεαπάς, σοβαρά θεαπάς. Τώρα ξεκινάμε το αυτοκίνητο, ρε.
μόνο ένας μπορούσε να ξεκινήσει με το αυτοκίνητο τώρα και να είναι στο γήπεδο και 2,5 ώρες πριν να βγάλει και δουλειά. Ο Μιλιορίδης. Ο Σκόνδρας. Ο πρώην δεξί σου μπακ. Οδηγάει σε τρελός. Το είχε πει στη συνέντευξη επίση τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν επενέβη εισαγγελέα. Το έκανα Θεσσαλονίκη Αθήνα σε 2,5 ώρες. Και αυτοκίνητα μην. Και γελούσε. Σε 2,5 ώρες. Δεν ξέρει να οδηγάει. Σε 2,5 ώρες. Με τι αμάξι. Με τι αμάξι. Το είπε. Το παιδί δεν ξέρω τώρα. Έχει πάει μια φορά. Ρώτησε τον. Το έκανα λέει 2,5 ώρες, το είπε και γελούσε. Επίσημη συνέντευξη στο κανάλι τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στο site τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ειλικρινά και ο εισαγγελέα κοιμότανε. Δεν έκανε τίποτα. Και άλλο παράγοντα του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε μετά από αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ βάζοντας στοίχημα ότι θα προλάβει την αύξηση του αεροπλάνου από Αθήνα. Και την πρόλαβε. Στη Σύνδο ήταν. Τι λες ρε. Όταν έρθει το αεροπλάνο. Ναι. Φαλακρός. Όχι, όχι, λίγο πιο εύσομος. Λοιπόν, φαλακρός, όχι λίγο πιο εύσομος. Φαλακρός και είπε λίγο πιο εύσομος. Αυτό δεν το κατάλαβα λίγο, αυτό με μπέρδεψε λιγάκι. Με αποσυντώνεις. Κατάλαβες που είναι χαλαρό σήμερα, έτσι το κατάλαβες, έτσι. Δίνει τσικνοπέμπτη. Αύριο πάλι. Το κατάλαβα. Το καταλάβαμε όλοι. Έτσι. Από Σωτήρη Δασκαλάκη, από Χρήστο Κιώση και από εμάς, να έχετε μια Bloody Rocking Τσικνο Thursday.